της Big Brother. Αυτό που κρέμεται σαν πέος στα Βαλκάνια είναι η Ελλάδα μας που ζει μόνο από δάνεια. Είναι η χώρα του κεφιού και της αδράνειας. Είναι η χώρα των τρελών και της παράνοιας. Είναι η χώρα που έκανε επιστήμη. Αυτό που αγαπά να στείνει και να φτύνει. Να πιάνει το καλό και να το χάνει. Να κάνει όνομα το κάθε της Χαϊβάνι. Κι αυτή η παράγκα που κρύβεται στη μέση, ό,τι κι αν λένε δεν πρόκειται να πέσει. Θα μείνει εκεί στη μέση στεριωμένη. Σύγχρονη ακρόπολη από όλους βιασμένη. Με του έδρα το αμέγαντο γουσούρι. Να τον δουλεύουνε και να είναι στο χουζούρι. Γιατί να βγαίνει στους δρόμους να φωνάζει. Να λέει μενάζει. Ωχ αδελφέ μου. Ωχ αδελφέ μου. Άσε με ήσυχο. Δεν με νοιάζει. Όλοι είναι αρχηγοί Χριστόδουλοι πολιτικοί. Όλοι είναι αρπακόλα και ο Σοκράτης πάνω. Πάω στο αγοράκι μου, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι? Αν το δεις τελείως διαφορετικά, ρε παιδί μου, το θέμα, από μια άλλη οπτική γωνία, τελείως όμως, έτσι. Έχει και τη δυσάρεστη του πλευρά το γεγονός της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Τι λες τώρα, ρε συμπαμπάκα, σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Τι το δυσάρεστο μπορεί να έχει η σύλληψη των τρομοκρατών? Κοίταξε, σκέψου λίγο και προσφύγω, μην παρεξηγήσει αυτό που θέλω να πω, αλλά δες το διαφορετικά. Συλλάβαν τη 17 Νοέμβρη, άρα διαλύθηκε το μοναδικό πράγμα που λειτουργούσε κανονικά τα τελευταία 27 χρόνια στην Ελλάδα. Σήμερα, στο έκτακτο επεισόδιο «Αμάν τα καθάρματα», η ίδρυση, η δράση, η σύλληψη της 17 Νοέμβρη. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ. Come on! Αμάν τα καθάρματα! Μπαμπάγκα, κοίτα! Δες δείχνει κόλλησα από μια βόμβα που είχε βάλει παλιότερα 17 Νοέμβρη! Ναι, αγόρι μου, ναι. Και ναι, μην αδιαφορείς, κοίτα τα πλάνα, τη βόμβα! Χάσε με τώρα με τη 17 Νοέμβρη! Εδώ να δεις βόμβα που μου έχει βάλει το Υπουργείο Οικονομικών! Τι, βάλανε και σε σένα βόμβα! Ναι, βάλανε και σε μένα και στους μισθωτούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους συνταξιούχους, σε όλους βάζει το Υπουργείο Οικονομικών βόμβες! Και τι βόμβες είναι αυτές, αφού είσαι ζωντανός? Ναι, είναι αυτές οι εξελιγμένες βόμβες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες δεν σε καθαρίζουν με τη μία, αγόρι μου, αλλά έτσι σιγά-σιγά, βασανιστικά. Ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent. Au structurismos, des nomenclaturas, στην αένα η μάχη με τον imperialismo. Δείχνει τις μανιμαλιστικές του τάσεις με ορθολογιστικούς αγώνες και ανταπαντά με βία στη βία της εξουσιολογίας. Αυτό είναι. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μπράβο. Απλές καθημερινές λεξούλες που όμως έχουν τη δύναμη να ξεσηκώσουν όλους τους αγωνιστές στη μητέρα πατρίδα. Δύο εβδομάδες αργότερα, κάπου στην Αθήνα. Και καταλήγει ο Παρισιάνος σύντροφος και ανταπαντά με βία στη βία της εξουσιολογίας. Πω! Τι λόγια γράφει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα όμως, σύντροφε, όσο το σκέφτομαι, βία εναντίον ποιον δηλαδή? Η Χούντα έφυγε, ο Καραμαλής έχει έρθει, δημοκρατία έχουμε πλέον. Όσο υπάρχουν οι υπηρεαλιστές που καπνίζουν Μάλμπορο, τη στιγμή που εμείς καπνίζουμε τράκα, άσο σκέτο, ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σωστά μιλά, σύντροφε. Άντε βρε. Καλώς όρισες, σύντροφε. Καλώς σας βρήκα, σύντροφοι. Και τώρα που γύρισα από το Παρίσι, πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα στη δουλειά. Αρχικά,
Πρέπει να βρούμε το όνομα της οργάνωσής μας. Έχετε σκεφτεί κάτι? Εγώ σκέφτηκα. Να το πούμε η τρομοκρατική οργάνωση, η Μολότοφ. Όχι η Μολότοφ. Κάτι πιο διακριτικό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πιο διακριτικό. Να την ονομάσουμε το τρίο Καμικάζι. Ε, παιδιά, σας παρακαλώ. Θέλουμε κάτι πιο αγωνιστικό. Αγωνιστικό. Το βρήκα. Η τρομοκρατική οργάνωση, η Φεράρι. Φεράρι. Σταματήστε ρε τις αγωνιστικές. Είπαμε αγωνιστικό. Θέλουμε κάτι πιασάρικο, κάτι που να γίνει τον κόσμο να το θυμάται. Αν είναι έτσι, να την πούμε ευτυχείτε που το λέει και ο Αλκηστέας αυτές τις μέρες και το ξέρει καλά ο κόσμος. Δεν κακό. Η τρομοκρατική οργάνωση ευτυχείτε. Αφήστε το, παιδιά μου, το βρήκα. Θα την ονομάσουμε η 17 Νοέμβρη, που είναι και της μόδας από το Πολυτεχνείο, ε! Μπράβο, ρε, και το που λέμε. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, σας ευχαριστώ. Πρέπει να βρούμε και το σήμα, λογότυπο, trademark. Έχω μία καταπληκτική ιδέα για αυτό το θέμα. Για πες τι. Τι θα λέγατε να βάλουμε για σήμα της 17 Νοέμβρη? Ένα δράκο. Σήμα είπαμε, ρε, ηλίθεια, όχι τα του άρεσε. Να βάλουμε ένα κροκόδιλο. Ναι, να βάλουμε ένα κροκόδιλο και να είμαστε η τρομοκρατική οργάνωση Λακώστ. Τι ρωνεύεσαι, ρε. Τι θες να κάνω. Να σου στράψω μια βίσα αστεράκια, ρε. Αυτό είναι. Να του στράψω δηλαδή. Όχι, ρε. Τα αστεράκια. Τι. Θα βάλουμε, σύντροφοι, ένα μεγάλο αστέρι και θα γράψουμε μέσα 17 Νοέμβρη. Πόσο λεπτά. Αυτό είναι. Και μπορούμε να βγάλουμε και μπλουζάκια, ε. Εν τω μεταξύ, τα νέα μέλη της 17 Νοέμβρη ετοιμάζονται. Μουσκούλα! Σεισμός, φλάκα, ο γέρος πάρει κάνει τη δουλειά του. Τι είναι αυτός, ρε. Ξέρω εγώ τι είναι αυτός. Τρεις φορές τη μέρα, κάθε μέρα, που βρίσκει τόσο κουράγιο. Τι είπες, ρε Βασίλη, ο γέρος μας είναι αγωνιστής, ρε παιδιά. Και εγώ ο Χριστόδουλος αυτόν θα μοιάσω. Λοιπόν, αδέρφια, εγώ βγαίνω έξω, προετοιμάζω την κατάσταση και σας περιμένω, εντάξει. Κάτσε ρε εσύ, Χριστόδουλε, δηλαδή, γιατί βγαίνεις εσύ έξω. Εγώ έχω σκυλοβαρεθεί εδώ μέσα. Τι θα κάνω μέχρι να δεις, αν θα βγω. Να ασχοληθείς με την αγιογραφία, Σάβα, εντάξει. Εγώ είμαι μεγαλύτερος. Εγώ πρέπει να φύγω πρώτος. Λοιπόν, αδέρφια. Γεια σου. Γεια σου, ρε Χριστόδουλε. Καλή δύναμη, Χριστόδουλε. Γεια σας, παιδιά. Ευθεία πάση μας την έξοδο. Επιλογή του πρώτου στόχου. Ωραίος, έτσι. Ωραίος. Ποιος είναι? Ποιος είναι, Τι να σου πω, θα σε γελάσω, αυτό δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι ένας από τους Bee Gees, εκείνος με τα μουσια. Άμα έρθεις από εδώ και το δεις, μοιάζει με τον Πατρίκ Χερναντές, αυτός που λέει το «Born, born to be alive, born to be alive, it's the born, born, born». Κούκλα, κούκλα την κάναμε για αυκά μας, κούκλα. Σύντροφοι! Πώς είστε, θα πηγαίνει. Αδέρφια μου, ήρθε ο καιρός για να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας τρομοκρατικό χτύπημα. Και σε αυτό το σημείο έχω να κάνω μία πρόταση, αρχηγέ. Προτείνω να χτυπήσουμε τον περιπτερά εδώ κάτω, ο οποίος δεν μας δίνει βερεσέ με τίποτα. Πολύ ωραία ιδέα σου, σύντροφε. Πολύ ωραία ιδέα σου. Μόνο που εγώ σκέφτομαι να αρχίσω να χτυπάω εσάς, πας και συνέλθετε, τι είναι αυτά που μου λες. Μιλάμε για τρομοκρατικό χτύπημα και μάλιστα το πρώτο μας. Θα χτυπήσουμε το σταθμάρχη Wells. Το σταθμάρχη Wells. Τώρα, συγγνώμη δηλαδή ρε παιδιά, αλλά τι έχει κάνει δηλαδή αυτός ο σταθμάρχης Wells και να το χτυπήσουμε? Ξέρω εγώ, άργησε κανένα τρένο εξαιτίας του. Τι λέει, βρε Βόδι. Ο σταθμάρχης Wells είναι της CIA, είναι Αμερικανός. Τι λες ρε, έξυπνε, και με τι θα το χτυπήσουμε δηλαδή τον Αμερικανό? Με αυτό εδώ. Πού το βρήκες το όπλο εσύ, αρχηγέ? Όχι, σύντροφε. Τι όχι? Δεν είναι όπλο. Δεν είναι όπλο. Έλατε κοντά μου. Αυτό εδώ είναι ο μαρκαδόρος μας. Μαρκαδόρος μας. Και με αυτόν τον μαρκαδόρο θα γράψουμε και θα στείλουμε τα μηνύματά μας στις απάνθρωπες υπηρεσίες της εξουσίας. Ό,τι λέει ο Ρήμος. Γι' αυτό είναι και ο Ρήμος. Εσείς? Ναι. Ποιος έβαλε εδώ πέρα τον τραγουδιστή από τους πίτσες? Thank you.
Κάτσε ρε παιδάκι μου, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ποτοτόρ, τι μου λες δηλαδή. Έβγαλα έτσι ένα πιστόλι στα ίσια και πήγα και μπαμ 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 το σκότωσαν. Μπαμ 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 το σκότωσαν, μου λέει. Εντάξει, τι να σου πω. Ετοίμαστε να φοράς όσο πιο γρήγορα μπορείς και έλα στο γραφείο μου. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δεν σας άρεσε η Χούντα μου, θέλετε δημοκρατία. Πάτε τώρα την ασυνδοσία της δημοκρατίας σας. Ποιος είναι? Λέγε όργανο, τι θες? Κύριε διοικητά, σας έφερα τους κάλικες από το φόνο του Wells. Οι κάλικες από το φόνο του Wells. Καλά, έτσι τα πιάνεις αυτά τα πράγματα? Ναι, κύριε διοικητά, δεν συγχαίρομαι. Δεν συγχαίρεται, λέει ο Βλάς. Τι δεν συγχαίρεσαι, λέει ηλίθιε. Έπρεπε να φορέσει ένα γάντι, μπορεί να είχε πάνω δαχτυλικά αποτυπώματα τους τρομοκράτες. Δεν το σκέφτηκα αυτό, κύριε διοικητά. Αχ, και χάρη που κοιμάει το τηλέφωνο, αλλιώς θα σου έλεγα. Ποιος είναι, ποιος ενοχλεί το δικαίωμα? Διατάξτε, διατάξτε κύριε Πρωθυπουργέ μου. Μάλιστα κύριε Καραμάλη, μάλιστα. Οι έρευνες είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε πάρει τα στοιχεία και τα επεξεργαζόμαστε. Μείνετε ήσυχος. Η υπεύθυνη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη είναι ζήτημα ημερών να συλληφθούν. Λοιπόν, με είπαν ότι είναι ζήτημα ημερών, λέει, να συλληφθούν αυτοί, πώς με τσίπαν, οι τρομοκράτες. Στις 17 Νοέμβρη. Αν είπαν αυτοί, πρωθυπουργέ μου, ότι είναι ζήτημα ημερών, υπολογίζω καμιά τριανταριά χρόνια να χρειαστούν για να τους συλλάβουμε. Κάτι πρέπει να βγούμε να πούμε στον κόσμο. Άρα, τι ήθελα και ήρθα εδώ. Καλά είμαστε στο Παρίσι, με τους Giscard d'Estaing. Τι γράφουνε, ρε, τι γράφουνε. Λέει εδώ εσύ ότι εξ επαφής πυροβόλησε τον σταθμάρχη Wells της CIA, ένας, λέει, μετρίου αναστήματος. Αλήτε ζουφιάνη δημοσιογράφη, ακούσε εκεί. Μετρίου αναστήματος. Κάτι πρέπει να κάνουμε μια μέρα για αυτούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ζουφιάνη. Αλήτες. Στρατολόγηση νέων μελών για την οργάνωση. Με τόσα φύλλα σου. Κάτσε λαρά, καλά. Καλά, μια χαρά είσαι. Θέλεις να γίνεις μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη? Όχι, ρε γάμο, δεν μπορώ. Δίνω για πτυχίο τώρα. Κρίμα, δεν πειράζει, αδερφέ. Εντάξει. Μια άλλη φορά, εντάξει. Εντάξει. Είμαστε πολύ καλός. Και τούτη με στα σίδερα, εκείνη με στο κόμμα. Και τούτη με στα σίδερα. Κάτσε που τώρα κάνει αυτή για την οργάνωση. Και εκείνη με στο κόμμα. Ωραίος πιτσιρικάς. Έλα εδώ εσύ, ρε. Πώς σε λένε εσένα? Σάβα Ξηρό με λένε. Δημήτρης Κουφοντίνας, δεν μου λες? Θέλεις να γίνεις μέλος 17 Νοέμβρη. 17 Νοέμβρη, τι είναι αυτό, ρε φιλαράκι? Τρομοκρατική οργάνωση είμαστε εμείς. Μέσα! 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 Έλα εδώ, ρε σύντροφε, καλώς ήρθες στην οργάνωση. Πάμε στη Γιάφκα να κάνουμε σενάρια, να κάνουμε σχέδια για το πώς θα φτιάξουμε τον κόσμο. Μπόμπες, ανατινάξεις, ρουκέτες! Ωραία, ρε φιλαράκι, μόνο γίνεται να περιμένεις λίγο, γιατί περιμένω την κοπέλα μου να. Ανάτι έρχεται! Να σου συστήσω, από εδώ ο κύριος Δημήτρης Κουφοντίνας, η κυρία Κική Σωτηροπούλου είναι η κοπέλα μου. Κική Σωτηροπούλου. Δεσποινή Σωτηροπούλου. Oh, τι gentleman. Δημήτρης Κουφοντίνας, η φαρμακοχέρης. Φαρμακοχέρης. Διευθυντής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ένα μικρό δωράκι για τη γνωριμία μας. Δωράκι? Χειροβομβίδα για μένα? Δεν είναι τίποτα. Τα βλέπεις εσύ, αχαήρευτε? Αυτά είναι δώρα. Αυτοί είναι τρόποι. Αυτός είναι άντρας. Θα με χάσεις να μου το θυμηθείς. Απερβού, μαντάμ. Με ρίμις και φαρμακοχέρις. Χειροβομβίδα για μένα. Συγκοινωνούν τα δοχεία οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλια. 17 Νοέμβρη, λέγεται παρακαλώ. Έλα. Έλα, σε ακούω. Όχι ρε, εδώ έλα. Εδώ έλα. Πού να έρθω ρε φίλε? Πού νομίζω ότι πήρες τηλέφωνο ρε?
Τώρα τι θέλεις δηλαδή, να σου σφίξω καμιά ρουκέτα ανάμεσα στα μάτια, ρε! Ρε Κουφοντίνα, χαλάρωσε! Ο Μπάμπης είμαι από τον Έλα! Πες Μπάμπης, ρε Μπάμπη! Όχι Έλα και Έλα! Έλα, ρε Συμπαμπίνου, τι τρέχει, τι θέλεις! Κοίταξε να δεις, Μίτσο, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι? Και θέλω τη βοήθειά σου. Ό,τι μπορώ. Μπορείτε να ρίξετε μια βομβίτσα για μας, διότι ο δικός μας ο Γκαζάκιας πήρε αναρωτική και καιγόμαστε. Αυτή την εποχή πνιγόμαστε, ρε αδερφέ. Φόνια να την άξεις, πού να στα λέω. Δεν μπορώ, έχω πολλή δουλειά. Πολύ, πολύ δουλειά, δεν γίνεται. Έλα, ρε Σιμίτσο, κάντο σαν χατήρι. Ρίξτε εσείς τώρα μια ποπίτσα για μας και θα ρίξουμε για σας όσα καζάκια θέλετε, όποτε θέλετε σε άλλη φάση. Καλά, δεν μου λες, μόνο με μπόμπα γίνεται αυτή η δουλειά. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Γίνεται και με μπαζούκα, άμα γουστάρουμε. Με πιστολάκι γίνεται τίποτα. Με πιστολάκι είναι το καλύτερο, αλλά ποιος το κάνει. Πλάκα κάνεις, ρε. Θα σου στείλω το Σάβα, ρε. Το Σάβα! Βέβαια, έχει να σκοτώσει τρεις μήνες και γυρίζει εδώ με το όπλο και μας σημαδεύει κιόλας. Θα το στείλω εκεί να ξεχαρμανιάσει, ε! Αν είναι για το Σάβα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαρίστω, αδελφέ, με σώζεις. Να σε καλά, ρε Συμπάμπη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ε! Έγινε, ρε, και να θυμάσαι. Ο Έλα στηρίζει τον Κουφοντίνα, ρε Συμπίτσο. Σε ευχαριστώ πολύ, μέσω σε. Μέσω σε σπιτσάρα, για χαρά! Γεια, γεια! Σάβα μου. Γεια, γεια, ρε Κουφοντίνα. Μας κατακώνουν οι εφημερίδες, αδερφέ. Φυσικά, ρε, μας κατακώνουν οι εφημερίδες. Αφού κανένας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τον σκοτώσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Μα κύριε Υπουργέ Δημοσίας Τάξεως, κύριε Γκελεστάθη μου, απορώ. Γιατί τον σκοτώσανε? Τι να σας πω, κύριε Τζανετάκη, από ό,τι γράφουν και αυτοί στην προκήρυξή τους, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν γιατί τον σκότωσαν. Ούτε. Εν πάση περιπτώσει, και τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία, πότε σκοπεύετε να τους πιάσουμε? Τους ακουμπάμε, κύριε Τζανετάκη, τους ακουμπάμε. Τους ακουμπάμε, Υπουργέ μου, ή μας τον ακουμπάνε? Ή μας τον ακουμπάνε? Ρε, πως έμπασε έτσι η άμυνά μας, ρε, τι θα πάει. Τ' ακούς εσύ, μεγάλη ζημιά έχουμε πάθει. Μάλιστα, κύριε Διοικητά, και δεν μου λέτε, κύριε Διοικητά, τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Διοικητά? Τι δεν θα κάνουμε, ό,τι κάνουμε πάντα, θα προβούμε σε συλλήψεις. Τι συλλήψεις, κύριε Διοικητά? Ήδη έχουμε 500 άσχετους που τους είχαμε συλλάβει έτσι για τα μάτια του κόσμου τότε, τον Μάιο που μας πέρασε. Α, που έγινε η επίθεση στον Πέτσο? Ακριβώς! Τους έχουμε ακόμα? Βέβαια τους έχουμε! Πολύ ωραία ιδέα μου έδωσες. Λοιπόν, ελευθερώστε τους με τη μία. Μετά να τους ξανασυλλάβουμε, 500 άτομα είναι. Μέχρι να τους ανακρίνουμε, ελπίζω να φιλοτιμηθεί αυτή η 17 Νοέμβρη και να καταλήξει κανένα ακόμα. Έτσι θα ξεχαστεί ο προηγούμενος και θα προχωρήσουμε μπροστά. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Αυτό θα κάνουμε. Κορίτσια, καλά τον είδατε τον παπά? Ποιον παπά, καλέ? Τον παπά. Καλέ, όχι εδώ μέσα η ηλίθεια. Τον παπά, αυτόν τον πατέρα των τρομοκρατών, τον παπαξηρό. Καλά, πλάκα κάνεις, βλέπουμε και τίποτα άλλο. Ανοίγεις τηλεόραση, παπαξηρό. Γιατί τι έγινε με αυτόν? Γιατί ρωτάς? Καλέ, τι λες είστε τώρα, με ρωτάτε τι έγινε? Καλέ, δεν είδατε 10 παιδιά την έκανε την παπαθιά? Δηλαδή τώρα αυτός ο παπάς άλλη δουλειά δεν είχε, δεν μπορώ να καταλάβω. Καβάλα πήγαινε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνούσε. Σαν το διγενή αυτός ο παπάς. Άντε την παπαδιά, μπράβο. Κορίτσια, να μου. Μου τσώστε με. Να, τι έπαθες, κούκλα μου? Είμαι ανόητη και χαζή. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, αλλά γιατί το λες τώρα? Γιατί αυτούς τους εκκλησιαστικούς, εγώ δεν τους έχω σε πολύ υψηλή σεξουαλική υπόλοιψη. Ούτε εμείς τους είχαμε, πού να ξέρουμε. Ναι, όμως, εγώ είχα κάτι που δεν είχατε εσείς. Τι είχανε? Είχα κόμενο 3 χρόνια ένα κατηλανάφκου και δεν τον πήρα. Τώρα θα είχα 10 παιδιά. Τώρα θα ήμουνα. Όχι, τι θα ήμουνα. Θα ήσουνα μια κατηλανάφτρα, αυτό θα ήσουνα. Και μου λέει καμπανοκρούς. Α, κορίτσια, μου φαίνεται πως ποτέ δεν είναι αργά. Περάσαν 20 χρόνια, αλλά μπορεί να με θυμάται. Φεύγω! Καλέ, να μην γνωρίσει και μια φίλη σου μισό λεπτό. Πού θα πάει μόνη? Καλέ, καθίστε τώρα, αλυσάρες που τρέχετε στην εκκλησία, βρείτε κόμενο. Όχι, 17 Νοέμβρη και ποιος είναι και ποιος δεν είναι, παπάκα! Έλα, αγοράκι μου. Ποιοι κρύβονται επιτέλους πίσω από τη 17 Νοέμβρη και γιατί δεν τους πιάνουν να ησυχάσουμε? Αγόρι μου, αυτό το θέμα δεν είναι απλό. Αυτό το θέμα θέλει ανάλυση. Ανάλυση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Φήμες βέβαια λένε πως πίσω από τη 17 Νοέμβρη κρύβονται ισχυροί παράγοντες των εκάστοτε κυβερνήσεων. Να τους πιάσουνε. Πίσω όμως από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ποιοι κρύβονται? Ποιοι κρύβονται? Οι Αμερικάνοι, αγόρι μου. Και πίσω από τους Αμερικάνους, ποιοι κρύβονται? Ποιοι κρύβονται πάλι? Οι Εβραίοι, πασάκα μου. Και πίσω από τους Εβραίους, ποιος κρύβεται? Ποιος κρύβεται? Ο Θεός, αγόρι μου. Και ποιος να τα βάλει με το Θεό? Come on!
καθάρματα. Μέσα. Αλλά γιατί, μπαμπάκα, ναι, γιατί τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη τους κλείσανε, λέει, μέσα σε λευκά κελιά? Γιατί, αγόρι μου, οι υπεύθυνοι εκεί των φυλακών είναι προνοητικοί άνθρωποι. Σου λέει, το σιγάνι θα γίνουν μέσα σε αυτά τα κελιά, να μην είναι λευκά. Αρχηγέ, Σαββά. Έχω μια ιδέα να σας την πω, ρε παιδιά. Βέβαια, Δημητρό μου, θα τη μοιραστείς μαζί μας. Να σκέφτομαι, γιατί εμείς 17 Νοέμβρη να ανοίγουμε ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ένα... φοβερή ιδέα, ρε Σουκουφωτίνα. Σ' άρεσε, ευχαριστώ. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε παιδιά, γιατί δεν ανοίγουμε μια αλυσίδα από γιάφιες σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλει και πολλά πράγματα. Δύο-τρεις σφαίρες στην κάθε γιάφκα, μερικά όπλα, μερικές λουρκέτες και από μια σημαία για λάβαρο. Δεν είναι πολλά. Γιατί ο Σαράβης έχει μαγαζί και στα Τρίκαλα και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη και εμείς να μην έχουμε ένα μαγαζί? Μα ο Σαράβης είναι τρομοκρατική οργάνωση, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς, αρχηγέ. Εδώ ο Σαράβης που δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και έχει μαγαζιά σε όλο τον πλανήτη τώρα. Να μην έχει δηλαδή 17 Νοέμβρη. Έχω πια. Νησάφη. Λέτε, με τραβολογάς χριστουγεννιάτικα, ρε Κουφοντίνα. Σκάσε, ρε Γκρινιάρη. Ήρθαμε εδώ, έχει αποθήκη πυρομαχικών, να κλέψουμε όπλα. Κλέψουμε όπλα? Ναι, σηκούρι εδώ. Ωραία, επιτέλους, γιατί ρεζίλ έχουμε γίνει. Ρεζίλ έχουμε γίνει, σε βέβαια, ρεζίλ έχουμε γίνει. Το ξέρεις ότι την τελευταία δολοφονία την έκανα με δανεικές σφαίρες από τον Έλα. Α, Σάβα, ευκαιρία ψάχνω να σου μιλήσω για αυτό το θέμα. Τι είναι? Αυτά τα πολλά τα σουξουμούξου τα παρέδωσε με τον Έλα να κοπούν μαχαίρι, σε παρακαλώ. Τι λες, ρε Κουφοντινάκο, σοβαρά? Κουφοντινάκο? Μήπως ζηλεύουμε που ο Σάββας ο Ξηρός είναι ο νούμερο ένα τρομοκράτης και που όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις τον θέλουν μεταγραφή? Μεταγραφή? Και πού να πάει, στον Έλα? Ναι, ρε, στον Έλα. Στη γάμα, ρε, στην τεχνητή κατηγορία. Να πηγαίνουμε και να γράφουμε στους τύπους Λευτεριά και Μαγιοκόπο και να βάζουμε γκαζάκια. Εδώ ρε, στο Champions League, ρε, 17 Νοέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Χλειδί, ρε. Ναι, πήξαμε στη χλειδί. Γιατί, ρε, δολοφονίες, ανατινάξεις πρωτοσέλιδα τηλεοράσεις, σε παρακαλώ. Πάμε τώρα, κλεπτάμε στην επόμενη. Ποιοι είστε εσείς? Τι δουλειά έχετε εδώ στην αποθήκη πυρομαχικών χριστουγεννιάτικα? Φυσικά, σε ρε σειρά, αγκαρία είμαστε από τη μονάδα ΑΠ. Αερισμός πυρομαχικών. Αερισμός πυρομαχικών? Ναι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, πρώτη φορά το ακούω. Κάχα ζώσε, δεν ξέρεις, ρε, τι είναι ο αερισμός πυρομαχικών? Όχι. Δεν ξέρεις, ρε, ότι τα πυρομαχικά πρέπει κάθε τρεις και λίγο να τα αερίζουμε, αλλιώς ανατιναχτούν. Θα ανατιναχτούν? Άτε, ρε παιδιά, ανοιχτή την έχω την πόρτα. Μπείτε μέσα, αερίστε τα, μην έχουμε καν κακό. Δεν γίνεται, ρε σειρά, εδώ. Πρέπει να τα μεταφέρουμε, να τα πάμε στη μονάδα μας, να τα απλώσουμε κάτω, να τα αερίσουμε με τον τρόπο μας. Είναι δύσκολα, δεν γίνεται. Εντάξει, ρε παιδιά, άντε, ανοιχτή σας λέω την πόρτα, πάρτε τα, μεταφέρτε τα, αερίστε τα, άντε, μην γίνει καν κακό. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Φιλότιμο δεν έχεις καθόλου, δηλαδή. Τσίπα, δεν είναι. Δύο άνθρωποι μόνοι μας, εμείς θα τα μεταφέρουμε. Αμάν! Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, είναι και Χριστούγεννα. Δεν έχουμε δίκιο. Χίλια συγγνώμη, θα πάρω ένα τηλέφωνο τους ψάρακες μέσα στο θάλαμο, να έρθουν εδώ πέρα και να σας τα μεταφέρουμε εμείς, ρε. Είσαι τυλός ίδιος, ρε! Μα σας είπα, κύριε διοικητά, έπρεπε να τα πάρουν για να τα αερίσουν, να μην ανατιναχτούν. Το μόνο πράγμα που θέλει αερισμό για να μην ανατιναχτεί είναι το ανύπαρκτο του μυαλός. Και είναι τα όπλα και τα πυρομαχικά, ρε, για να θέλουν αερισμό. Τα χαλιά της μπάλας. Κύριε διοικητά, σας παρακαλούσα αυτά τα σχόλια για τη μητέρα μου, ας λείπουν καλύτερα. Τουλάχιστον ρώτησες ποιοι είναι, από πού ήρθαν, ξέρουμε τέτοια πράγματα, ρώτησες. Αφού σας είπα, κύριε διοικητά, σας το είπα 10 φορές, ήταν από την ειδική μονάδα αερισμού πυρομαχικών, τι θέλετε άλλο? Εντελώς ηλίθιος είναι αυτός. Κύριε διοικητά, κύριε διοικητά! Χτύπησε και πάλι 17 Νοέμβρη. Τι, πού, πώς, πότε, λέγε ποιον! Κλέψαν όλα τα όπλα από το στρατόπεδο του Σικουρίου. Όλα τα όπλα! Όχι, κύριε διοικητά, αφήσαν τις φωτοβολίδες. Κάτι είναι και αυτό. Αύριο μεθαύριο έρχεται και το Πάσχα. Να έχουν τα φανταράκια, κάνουν βεγγαλικό να πετάξουνε. Γελάς, ρε δίκα, καίλε αυτές τις στιγμές. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, για κάτσε. Δηλαδή,
Εμείς, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, δεν έχουμε καμία σχέση με τα στρατόπεδα. Η ευθύνη είναι του στρατού, σωστά. Σωστά, κύριε διοικητά. Και τι με νοιάζει εμένα τότε, ρε, ποιον κλέψαν και ποιον δεν κλέψαν και σκότωσαν και ξύλωσαν και αρήμαξαν. Το σημαντικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη. Σαββά, έλα με αυτή τη χειροβομβίδα, δεν αστεία εδώ μέσα, άιντε. Τι είναι, Σάββα, παιδί μου, γιατί αναστενάζεις όλη την ώρα. Βαρέθηκα, ρε, αρχηγέ. Βαρέθηκες, τι βαρέθηκες. Βαρέθηκα την εμφάνισή μας έτσι όπως είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ άλλο να ντυνόμαστε με τα ταγάρια και με αυτά τα στρατιωτικά τζάκετ που κλέψαμε από εκεί από το στρατόπεδο του Σικούριου. Κύριος, να γίνουμε άνθρωποι επιτέλους. Σωστά μιλάει ο Σάββας, αρχηγέ. Θέλουμε λεφτά, ρε, θέλουμε άνεση, βρε, θέλουμε γλυδί, βρε. Δεν μπορεί η νούμερο ένα τρομοκρατική οργάνωση τώρα και να μην τα έχουμε οικονομήσει. Έλα τώρα. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέμε. Έτσι είναι αυτά που λέμε. Η νομεκλατούρα του πολιτισμικισμού και της μπουρζουάζης. Νομεκλατούρα και άσε μας επιτέλους, ρε, αρχηγέ, με αυτή τη νομεκλατούρα σου τόσα χρόνια βαρεθήκαμε πια. Βαρεθήκατε πια. Κατάλαβα. Τα αδέρφια μου σταματάνε. Όχι, βρε, αρχηγέ, Παναγία μου. Δεν σταματάμε, άνθρωπε μου. Πώς να σου το πω. Προχωράμε. Ακούστε να δείτε, ρε, παιδιά. Τον εξοπλισμό τον έχουμε. Δεν τον έχουμε. Κάνουμε καμιά ληστιούλα. Οικονομάμε μερικά εκατομμυριάκια. Και μόλις μας τελειώσουν, ξανακάνουμε μια ληστιούλα. Οικονομάμε μερικά ακόμα εκατομμυριάκια και πάει λέγοντας. Όχι, όχι, εμένα ποτέ δεν θα με αγγίξει ο καπιταλισμός. Θα παραμείνω αγνός και ταπεινός αριστερός τρομοκράτης. Όχι, είμαι ένας φτωχός και μόνος αριστερός καουμπόις στην Ελλάδα. Έλα, ρε παππού, έλα, ρε παππού, εντάξει. Θα σου πάρουμε ένα εξοχικό να βολευτείς. Πού θες να σου χτίσουμε? Στους Λήψους. Στους Λήψους, γίνεται, παιδιά μου, στους Λήψους. Εκεί είναι που μ' αρέσει. Η θάλασσα, η ησυχία, η γλάρη. Θα κάθομαι με τη μηχανή μου και θα γράφω κάτι προκηρύξεις. Μα κάτι προκηρυξάρες. Θύμισέ μου μετά να σου δώσω και τα σχέδια της βίας. Τα έχω έτοιμα. Άρα, αρχηγέ. Κολλάτε το. Καλωρίζει. Ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου, αχ, κανένα αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως εσείς είστε οι τρομοκράτες 17 Νοεμβρίου? Εμείς είμαστε. Μας αγαπάει ο κόσμος, ρε, κοίτα. Χάρηκα πάρα πολύ. Δημήτρης Κουφοντίνας, χάρηκα. Τι ήταν όνειρό μου να σας ζω. Βασίλης Ξηράς. Βασιλάκης. Τι ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να... Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση και δεν ενοχλώ έτσι και... Έχουμε το εξής πρόβλημα. Στήσαμε αυτή την κάμερα εκεί πάνω για να καταγράφει τις σκηνές σας. Ξέρω που συζήτησαμε αυτό. Μη χαιρετάτε άδικα, ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή εκεί που τη στήσαμε δεν βλέπει καλά σε αυτό εδώ το παγκάκι, θα ήθελα να σας ζητήσω, εάν βέβαια δεν έχετε κάποια αντίρρηση, ναι, να πάτε να κάτσετε σε εκείνο το παγκάκι. Καλά, ρε, χθες το βράδυ δεν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν μας είπαν να καθίσουμε σε αυτό το παγκάκι. Και έρχεσαι σήμερα και μου λες να πάω σε εκείνο το παγκάκι. Γιατί το κάνετε αυτό? Ηρέμησε, ηρέμησε. Μα λίγο φιλότιμο, ρε, παιδιά. Σοβαρά πράγματα, ρε, παιδιά. Εντάξει τώρα, ρε, παιδιά, δηλαδή και εσείς τώρα τι το κάνετε θέμα, αφού σας εξηγώ το καλώδιο της μπρίζας. Κάμε δεν έφτανε πει στην μπρίζα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, τη στήσαμε λίγο πιο εκεί. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τώρα που το σκέφτομαι. Εντάξει, τόσα λεφτά έχετε πάρει για αυτή την υπόθεση. Εσάς παρακαλώ. Όχι και τόσα λεφτά. Είχαμε μιλήσει για 200 εκατομμύρια και μας δώσατε μόνο 13. Εντάξει, ρε, παιδιά, δηλαδή μην είμαστε τώρα παράλογοι. Τόσα στόματα έχουμε να θρέψουμε στο αστυνομικό σώμα. Σας παρακαλώ, έλα τώρα. Μην χαλάμε τις καρδιές μας ακόμα, δεν γνωριστήκαμε. Τι τα λέμε τώρα στο όργανο? Ένα όργανο είναι. Πού να κάτσουμε εδώ, καλά είναι, κύριε όργανο? Νομίζω πως είμαστε καλά εδώ. Συνάδελφε, εντάξει. Ωραία, ρε. Δεν μου λέτε. Μια μικρή χαρούλα ακόμα θα μπορούσα να ζητήσω, βέβαια ντρέπομαι και εγώ λίγο, αλλά... Λέγε, ρε, άνθρωπε μου, μας γάνιασες, λέγε. Θα ήθελα, πώς να το πω έτσι, ένα αυτόγραφο, να με πυροβολήσετε ίσως, κάτι να έχω να δείχνω στους συναδέλφους, γιατί δεν θα με πιστεύει κανείς. Δεν έχω τίποτα. Να του δώσω το πιστούλι. Έχω μόνο να πας στο διάλογο, έχω και αυτό, έχω και στην τσέπη πίσω. Ορίστε, κύριε. Τι, κύριε? Πάρτε αυτό. Συλλεκτικό κομμάτι είναι αυτό. Αναμνήσεις έχει αυτό το όπλο. Αναμνήσεις. Δακρύζω. Μου δίνετε το όπλο της 17 Νοέμβρη.
Σας ευχαριστώ, ρε παιδιά, δηλαδή. Παρακαλούμε, παρακαλούμε, αλλά τώρα κάνε λίγο στην πάντα, γιατί έρχεται ο στόχος μας. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, θα σας πειράζω όσο εσείς πάτε να δολοφονήσετε τον συγκεκριμένο κύριο. Εγώ με τον συνάδελφο να σας παρακολουθούμε λίγο, να χαρεί λίγο τους άλλους. Κάντε τι θέλετε τώρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε, αυτό που κάνατε πάλι. 17 χρόνια με τυρανάτε. Τι όσα κουπάμε, κυρία Κυριακή. Ναι, θα τους πιάσουμε τώρα, αύριο, μεθαύριο θα τους πιάσουμε. Ορίστε, ρε, ορίστε, σας δόθηκε ευκαιρία, γιατί δεν τους πιάσατε σήμερα. Τι να κάνουμε, κύριε διοικητά, αφού σας λέω ήταν 50-60 τρομοκράτες. 50-60. Βέβαια, κύριε διοικητά, οι οποίοι μας απειλούσαν και ήταν οπλισμένοι σαν αστακή. Σαν αστακή. Αλλά εγώ πάλεψα σαν λιοντάρι και κατάφερα και τους απέσπασα το όπλο τους. Ορίστε, κύριε διοικητά. Μπράβο, ρε, λεβέντη μου. Τα βάλες με 50 τρομοκράτες, μπράβο. Έφυγε. Εσύ είσαι αστυνομικός, έτσι έπρεπε να ήταν όλοι. Σημερινή ημέρα θα μείνει στην ιστορία σαν την ημέρα που η περήφανη ελληνική αστυνομία θριάμβευσε στην οδό Ριανκού. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε. Και μη μιλάς εσύ. Κοίτα απ' τα νεύρα θα μου φύγει όμως προς τα πάνω. Τι ήταν αυτά τα πράγματα. Ηρέμησε, πρόεδρε, θα πάθεις τίποτα. Σου λέω δεν φταίμε εμείς. Μπα! Και ποιος φταίει. Απ' τα δικά στα χέρια ξέφυγαν. Τα δικά μας ξέφυγαν, αλλά μια ανεξήγητη κατεμιά, πρόεδρε. Ανεξήγητη κατεμιά, με εμένα το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πού να οφείλεται αυτή η ανεξήγητη κατεμιά, αργά μου. Ωχάτο, αχ, η κατεμιά που σου έλεγα, πρόεδρε. Αχ, πάει το παγίδι μου. Κουσκουφαντίνα. Τι. Ξέχασαν, λέει, να βάλουν κασέτα στην κάμερα εκείνη που μας παρακολουθούσε και δεν γράψαν τίποτα. Μα καλά είναι εντελώς γελοί αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε τα μούτρα μας να μην δείξουν. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, ρε Σάβα, να πάμε παραδοθούμε από μόνοι μας, δηλαδή. Δεν ξέρω, εσύ, Δημήτρη, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να σκάσει καμιά βόμβα στα χέρια μας για να μας πιάσουν. Μόνο έτσι θα μας πιάσουν, να μου το θυμηθείς, μόνο έτσι θα μας πιάσουν αυτοί οι γελοί. Αργούνε, αργούνε, πολύ αργούνε. Έπρεπε να είχαν γυρίσει. Ας μπαμ, τον πυροβολείς και τελειώνει. Τι θέλουν και αργούν έτσι. Λέτε να είναι τίποτα. Αμάν, λέτε να τους πιάσανε. Ποιο να πιάσει είναι τα παιδιά μου. Καλώς τους. Όλα καλά. Όλα καλά. Μπλόκαρε το δικό μου το όπλο, αλλά... Αλλά καθάρισε ο Σάμας. Ο Σάμας μας, το πρωτοπαλικάρο μου. Κάτσε αγόρι, με ξεκουραστείς. Άρα παιδιά, δεν έχουμε κάποια άλλη εκκρεμότητα. Έτσι μπορούμε να φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Τι, τελειώσαμε για τη σεζόν, είμαστε ελεύθεροι. Τον άνθρωπο του σκότωσαν. Την προκήρυξη τη στείλαμε, άρα διακοπές. Άρε Σάβα, πάμε να φύγουμε. Καλό καλοκαίρι, αγόρι. Να σε καλά. Αρχικά, παιδιά μου, Δημήτρη μου. Καλό καλοκαίρι. Κοπρόσκυλα, θα δείτε από τους λειψούς, πάρτε και όλοι, ξέρετε, έτσι. Άντε, γεια σου, αρχηγέ, καλό καλοκαίρι. Τη γιάφκα εγώ, κλήρωση μαζεύω, το κλειδί θα είναι κάτω από το παντάκι. Δεν σας έχω πει, ρε, να κατουράτε και να έρχεσαι στο γραφείο μου. Δεν μου φτάνουνε αυτοί να πούμε. Τι σκότωσαν τώρα πάλι, τι είπανε αυτοί, τι κάνανε. Δεν ξέρω, ένας λέει Βρετανός ταξίαρχος κάτι. Πω, βάλαν μέσα και τους Αγγλοσάξες, τώρα τα κάναμε μαντάρα. Κοίτα τα καθήκια δουλειές που μας ανοίξαν καλοκαιριάτικα. Άντε τώρα να πάρεις άδεια. Τι είπατε, κύριε διοικητά. Τι είπατε. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρουμε άδεια. Το πιο πιθανό είναι. Για σκέψου λίγο. Το πιο πιθανό. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με τη 17 Νοέμβρη, κύριε διοικητά. Εγώ σας το λέω δηλαδή. Εντάξει, είπαμε, κάνατε αυτό, τίποτα εμείς. Ληστέψατε εκείνους, τίποτα εμείς. Σκοτώσατε αυτόν, τίποτα εμείς. Αλλά όχι να μην πάρουμε άδεια, κύριε διοικητά. Ως εδώ το θέμα 17 Νοέμβρη. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, επιτέλους. Και ένας μπάτσος της προκοπής. Αυτό είναι, ρε, το πνεύμα που πρέπει να διακρίνει την ελληνική μας αστυνομία. Αυτό. Ρε Σιάρη μου, αυτή η 17 Νοέμβρη, μήπως είναι τίποτα δική μας και δεν το ξέρουμε. Ρε, άμα συνεχίσουν έτσι αυτοί, θα τον σκίσω τον κοντό. Ναι, κύριε Καραμελιέ, θα τον σκίσετε. Λοιπόν, Άρη μου, πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε μια ανακοίνωση που θα αφήσει εποχή. Θέλω να βάλεις μέσα ανικανότητα, αλαζονία, βάλε μέσα οχαδερφισμό. Χώστα διαπλεκόμενα, κόκαλες, ποδόσφαιρα και τέτοια. Βάλε Ολυμπιάδα και τα έργα. Βάλ τα όλα. Χώσε τους αγωνιστές μας, τους νεκρούς, Μπακογιάννηδες, από όλα βάλε. Κάντε ένα χταρμά και δώσ' τα στις εφημερίδες. Θα σου πω εγώ, κοντεστούπι, το χάνεις στο πρωθυπουργικό γραφείο. Τρέμε σιμίτι, έρχεται ο Καραμαλής.
Πιάσε με, μωρέ. Τους 17 Νοέμβρη. Έλα, βρε, όργανο τώρα. Εντάξει, δεν είχα κέφια. Θες να μου φτιάξεις τα κέφια, αφήστε με ίσκο. Όχι, κύριε Δικητά, αλήθεια λέω. Μεγάλη κολοφαρδία. Έσκασε η βόμβα ενός τρομοκράτη στα χέρια του. Σοβαρά, μιλάς, ρε. Αλήθεια σας λέω. Παιδί, τι καθόμαστε. Τρέχα. Μάλιστα, να πάω πού όμως, κύριε Δικητά. Στο προπόνη στη γωνία. Πάνε, φέρε τζόκερ. Φέρε πρώτο. Φέρε προποκόλ. Φέρε τα όλα να τα συμπληρώσουμε και θα πιάσουμε πολλά λεφτά με τέτοια κολοφαρδία. Α, πού είσαι! Γυρνά πίσω, όργανο, γυρνά πίσω. Πάρε μου και καμιά 300-400 ξυστά. Τόσα χρόνια ταξίναμε και δεν πιάναμε τίποτα. Σήμερα που πιάσαμε, δεν θα ταξίσουμε. Τους πιάσαμε! Μην ξεχνάς, αγαπημένο μου Χρυσοχοίδη, ότι πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Εντάξει, πιάσαμε την 17 Νοέμβρη, όμως δεν έγινε και τίποτα, ε. Τι δουλειά μας κάναμε. Βέβαια. Δεν μου λες, είναι ίσια η δάφνη στο κεφάλι μου, ε. Είναι καθαρισμένη καλά. Ίσια είναι, κύριε Σιμίτη, ίσια είναι. Μόνο που δεν μου λέτε τι θα γίνει με τις δικές μου τις δάφνες. Με τις δικές σου τις δάφνες. Βέβαια, πώς. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, βρε Χρυσοχοίδη. Γιατί? Αυτές τις κρίσιμες στιγμές περνάει η χώρα. Τώρα που πρέπει να πάρουμε τις μεγάλες αποφάσεις, εσύ ασχολείσαι με τις δάφνες σου. Αποφάσεις? Τι αποφάσεις? Πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε τι θα φορέσω σήμερα το βράδυ. Να φορέσω μια επίσημη χλαμίδα ή να ρίξω στους ώμους μου ένα κόκκινο μανδύα. Άγνωστο που λέω, τι πάθαμε! Τι ζημιά ήταν αυτή! Κοίτα, κύριε Καραμάλη, σας παρακαλώ. Μα πόσα μην κλαίω! Πόσα μην κλαίω! Πάνω που είχα ξεπεράσει αυτό το σημείο της δημοσκοπήσεις. Πάνω που ήμουν εγώ καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Τακ! Οι κολόφαρδοι πάνε και τους πιάνουν. Συμβαίνουν αυτά, κύριε Καραμάλη, συμβαίνουν. Τι συμβαίνει δηλαδή, να σκάσει βόμβα στα χέρια του τρομοκράτη και αυτός ο ευλογημένος δεν μπορούσε να περιμένει 2-3 χρόνια να έχω γίνει εγώ πρωθυπουργός και ύστερα να σκάσει και βόμβα και ρουκέτα στα χέρια του. Να τους πιάσουμε και να λέει όλος ο κόσμος. Ήρθε ο Καραμαλής και πιάσαμε τους τρομοκράτες. Ήρθε ο Καραμαλής ο Σωτήρα! Να αντιμετωπίσουμε έναν αδίστακτο τρομοκράτη, ο οποίος είναι ορκισμένος να με βγάλει τσιμουδιά. Όμως εμείς είμαστε έτοιμοι να αποσπάσουμε ομολογία. Αυγά μπροστά. Ακροδέκτες μπαταρίας. Πένσα. Και τέλος, το κυριότερο, μαστίγιο. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα μέσα να κάνουμε το πουλάκι μας γρήγορα, γρήγορα να κελαϊδίσει. Και λέω γρήγορα, διότι περιμένουν και οι συνάδελφοι από το εξωτερικό. Έτοιμος, πάμε. Και να θυμάσαι ένα πράγμα. Αυτός θα μιλήσει πολύ δύσκολα. Χαίρετε. Γεια σας. Ποιος είναι, γιατί δεν βλέπω καλά? Μπατσίδης, αρχηγός της αστυνομίας μαζί με το όργανο. Ήρθαμε για την πρώτη ανάκριση. Α, γεια σας, κύριε Μπατσίδη. Γεια σας, σας περίμενα. Ελάτε, καθίστε. Μας περίμενες? Βεβαίως, βεβαίως. Έχω τόσα πολλά να σας πω και δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πέστε. Δεν κρατιέμαι. Ποιο να καρφώσω πρώτο? Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή. Λοιπόν. Και εσύ γιατί δεν ήρθα στο σπίτι? 4 μέρες τώρα αυτός ο ξηρός δεν σταμάτησε να μιλάει. Τους έχει καρφώσει όλους ο άνθρωπος. Κορίτσια. Έλα. Τι έγινε τώρα με τη 17 Νοέμβρη? Τι έγινε, καλέ. Εξαρθρώθηκε. Εξαρθρώθηκε. Ναι. Α, εξαρθρώθηκε. Ναι, εξαρθρώθηκε. Τι θα πει αυτό το εξαρθρώθηκε? Λοιπόν, εξαρθρώθηκε. Θα πω εγώ μια φορά. Άντε, πες να δω. Εξαρθρώθηκε η καρδούλα μου. Θα πει ότι της βγάλανε το άρθρο.
Της βγάλανε το άρθρο. Ναι, δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, δεν θα λέμε τώρα ή 17 Νοέμβρη, ναι, αλλά αντιθέτως, μειωτικά θα λέμε σκέτο. 17 Νοέμβρη. Α, κατάλαβα, και έτσι θα τους τιμωρήσουμε. Καλέ, βρετόπια. Τι είναι αυτά που λέτε, βρετόπια. Εξερεδρώθηκε, δεν πει διαλύθηκε. Εσύ πια όλα τα ξέρεις, διαλύθηκε. Δηλαδή εσύ που μπαίνεις στα ζευγάρια και κλείνεις σπίτια, τι είσαι, εξαρδρώτρια σπιτιών, τα εξαρδρώνεις. Καλά σου λέει, τελευταία η φίλη μας το παίζει. Ήξερόλα. Όχι ήξερόλα, χωρίς το άρθρο. Ξερόλα σκέτη. Έτσι να την εξαρθρώσουμε σαν τη 17 Νοέμβρη. Να τιμωρηθεί η άτιμη. Η Γρηγορίου Λαμπράκη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχει πράξει. Η αυτοκινητοποίηση διαρχίζει αυτή τη στιγμή. Η Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά σε λίγο θα βρεις και δεν ξέρεις. Παπάκα. Τώρα που οι κύριοι αστυνομικοί πιάσαν τη 17 Νοέμβρη, ο Νοέμβριος θα έχει 29 μέρες. Come on! Αμάν! Τα καθάρματα! Τι λένε, τι λένε, μπαμπάκα! Ναι, αγοράκι μου. Πες μου λιγάκι, σε παρακαλώ, γιατί θα σκάσω, θα σκάσω! Ποια είναι η διαφορά ενός πολιτικού εγκλήματος και ενός απλού εγκληματικού εγκλήματος. Κοίταξε να δεις, αγόρι μου. Στο απλό έγκλημα, το θύμα, ο νεκρός άνθρωπος δηλαδή, σου λέει τώρα με απλό έγκλημα με σκοτώσαν. Ξεφτύλα ρε παιδί μου. Ενώ στο πολιτικό έγκλημα, το θύμα, ο νεκρός, νιώθει διαφορετικά. Λέει, βρε αδελφέ, εντάξει, μπορεί να σκοτώθηκα, αλλά με σκοτώσαν με πολιτικό έγκλημα. Δηλαδή, έχει μια χλυδή, είναι αλλιώς. Κορίτσιο, έλα. Ξέρετε τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες? Τώρα που πιάσανε 17 Νοέμβρη. Έλα. Εντάξει. Σε παρακαλώ. Τώρα που πιάσανε τη 17 Νοέμβρη, υπάρχει άλλη τρομοκρατική οργάνωση? Όχι. Δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει καμία θεία. Καλή κορίτσια. Θέλετε να κάνουμε μια τρομοκρατική οργάνωση εμείς? Ωραία, είναι καταπληκτική ιδέα, αλλά τι δεν τρομοκρατούμε? Τους άντρες, βρε χαζί, ποιους άλλους? Τους άντρες, τους άντρες. Καταπληκτική ιδέα, μπράβο. Τους άντρες, εμάς κάθεται. Θα τον τρομοκρατούμε. Θα τον αναφυλάξουμε. Πίσω, άντρες. Καλή κορίτσια. Και πώς θα την ονομάσουμε την οργάνωσή μας? Δύσκολη. Λοιπόν, κοιτάξτε, μισό λεπτό. Σεξουαλική. Όχι, όχι. Θα κρατήσουμε σίγουρα τον Νοέμβρη που είναι και πιασάδικο. Μπράβο, πολύ ωραία. Είμαστε ο έρωτας τον Νοέμβρη. Όχι, όχι. Θα βάλουμε και ένα νούμερο μπροστά. Όχι το 17, θα το διώξουμε βέβαια. Όχι το 17. Αλλά θα βάλουμε κάτι συμβολικό. Συμβολικό. Να βάλουμε τι να βάλουμε, 120. Η 69 Νοέμβρη. Αχ, Θεέ μου, θα είμαστε η τρομοκρατική οργάνωση. Μπράβο. 69 Νοέμβρη. Σώσον Κύριε τα παιδιά μου, κρατά έξω από τον κορυβαλό, πάρ' τους πίσω μαζί. Ναι. Χριστόδουλος εδώ! Αλήθεια, χαΐρευτε, χαρά μου φάει που τολμάς και με παίρνεις τηλέφωνο. Το ξέρεις, βρε, ότι πιάσω στον δρόμο και με δείχνουν όλοι με το δάχτυλο έτσι. Να, ο παπάς! Να, αυτός έχει και ο τρομοκράτη. Να, αυτός είναι που έχει το... Πατέραξη, ρε! Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είμαι, άνθρωπέ μου! Παρτών, παρτών, αρχιεπίσκοπε, θύλια, συγγνώμη, έχω ένα γιο Χριστόδουλο και νόμιζα ότι ήταν εκείνος ο Χριστόδουλος. Ξέρω ότι έχεις έναν γιο Χριστόδουλο, γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο. Δεν μου λες, ρε, πώς τα κατάφερες έτσι εσύ με τα παιδιά σου? Πώς δηλαδή, μακαριότατε? Τι πώς, ρε, τρεις στους πέντε τρομοκράτες επιτρέπεται? Δεν φταίω εγώ. Και ποιος φταίει άμα δεν φταίς εσύ? Εγώ φταίω, άνθρωπέ μου, εγώ φταίω. Εντάξει, δεν λέω, μπορεί η Εκκλησία να το θεωρεί ως μέγα αμάρτημα. Αλλά δεν έχεις ακουστά τίποτα εσύ για τον αυνανισμό? Ναι, ο αυνανισμός! Προκειμένου να κάθεσαι και να μου βγάζεις την εθνική πεντάδα τρομοκρατών, είναι καλύτερα που και που να το παίρνεις στα χεράκια σου και να το... Να το παίρνω στα χεράκια σου? Ναι, να το κουδουνάς, ρε παιδί μου! Δεν το πιάνω εγώ στα χέρια μου αυτό, μακαριότατε, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αυτό που σου λέω εγώ και θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα σταματήσεις αυτά τα κόλπα με την παπαδιά, έτσι, κομμένα. Τι λέτε, αρχιεπίσκοπε, το ξέρετε ότι μας τα έχουν απαγορεύσει? Το ξέρετε ότι έχουν στείλει ένα της αντιτρομοκρατικής και κοιμάται στο κρεβάτι? Ανάμεσα σε μένα και στην παπαδιά, δεν μπορώ πλέον να... Δεν μπορώ. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου, μη συνεχίζεις. Παρακαλώ, ιδιαίτερα του κυρίου Ξύρου. Γεια σας, κύριε Κακαονάκη. Μισό λεπτό να κοιτάξω. Κύριε Σάδα. Κύριε Σάδα.
Αυτός ο Κακαουνάκης είναι πάλι για τη συνέντευξη, τι να του πω. Αυτός ο Κακαουνάκης μας έχει πρίξει. Δεν του δίνω συνέντευξη, πες μου να λυσάξει. Ναι, κύριε Κακαουνάκη, μ' ακούτε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Βρίσκεται σε ένα τρομακτικό meeting, στο οποίο είναι με έναν φοβερό δικηγόρο, προκειμένου να αλλάξει την κατάθεσή του. Δεν μπορεί, πάρτε αργότερα. Μα σας λέω, δεν μπορεί, κύριε Κακαουνάκη, γίνει στενοχλητικός. Ζουλία, πες μου σε παρακαλώ, τι πρόγραμμα έχω σήμερα. Αμέσως, κύριε Σάβα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα ραντεβού τώρα με τον ειδικό ανακριτή. Μετά με τον γιατρό σας, μετά πάλι ανακριτής, μετά γιατρός ανακριτής τρεις φορές και τούμπαλι, μετά επίσκεψη από τον πατέρα σας, ύστερα έρχεται η αλήθεια. Και μετά ξανά ο ανακριτής. Στο τέλος η νοσοκόμα για κλείσμα. Τζούλια, αυτό το τελευταίο να το ακυρώσει, παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστω. Πάει το κλείσμα. Ιδιαίτερα του κυρίου Σάβα Ξηρού, λέγεται παρακαλώ. Yes, hello, good morning. This is Larry King. I would like an interview from Mr. Savas Xiros for my show, please. Ναι, πώς είπαμε, άνθρωπέ μου? Larry King. Και σε ποιο κανάλι δουλεύετε, αν επιτρέπετε? CNN. CNN, μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μου στείλετε τα νούμερα της εκπομπής σας και μία κασέτα. Να τα πάρω εγώ αυτά, να τα μελετήσω, προκειμένου να δω αν αξίζει να σας κάνει ο Σάβας μία και μόνη δήλωση. Γεια σας. Και ενώ οι εξελίξεις στο θέμα της τρομοκρατίας είναι ραγδαίες, η ελληνική τηλεόραση, χωρίς υπερβολές, σοβαρά και με υπευθυνότητα, χειρίζεται το θέμα. Κυκλοφορούν κάποια σενάρια, ναι, και για τη συμμετοχή στην οργάνωση του ιδίου του Σάκη Ρουβά. Ελάτε τώρα. Βεβαίως, κύριε Κανάκη. Δεν γίνεται συνέχεια λόγος για μια γυναίκα της οργάνωσης. Ναι, ναι. Ο Σάκης Ρουβάς είναι μάλλον αυτή η γυναίκα. Ένα μόνο θα σας πω, κύριε δημοσιογράφε. Πολύ καθαρό παιδί αυτός ο Σάβας ο Ξηρός. Πολύ καθαρό παιδί. Ό,τι έπιανε με τα χέρια του αυτός ο Χριστιανός, έσκυβε και το καθάριζε αμέσως. Χτυπούσε το τηλέφωνο, έβγαζε ένα πανάκι, έκανε το κουμπάκι. Έβγαινε το πόμολο της εξώπορτας, τα ίδια. Στο ασανσέρ τα ίδια. Έφτανε στο χερούλι της δικιάς του πόρτας στο σπίτι του, τα ίδια. Ετοίμωνα έχω. Τον έλεγα Σάβα, τι κάνεις, τι κάνεις, τι κάνω δουλειά είναι. Άσε να καθαρίσω εγώ. Και μου έλεγε, άσε με κύριε Θεοδώρα. Έχω τους λόγους μου, έχω τους λόγους μου. Αλλά πολύ καλό παιδί, κύριε δημοσιογράφε. Πολύ καλό παιδί. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Κακαουνάκη. Κύριε Γαλάτση, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω σε πολλά. Δεν θα πω πολλά, γιατί δεν θέλω να έχω κουβέντες με τύπους σαν αυτούς τους κυγυρούς που θα πάρουν. Κάτσε τώρα, περίμενε τρελαφιλόπουλε, γιατί θα σας πω ονόματα, ξέρω πολλά για σένα. Έχω εγώ να πω επίθετα. Να πεις επίθετα, κάτσε τώρα, άσε, δεν μιλάω μαζί σου, λοιπόν. Ελάτε, κύριε, ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Δεν μπορώ να πω ότι φαίνεται. Και 17 Νοέμβρη είναι κάτι σαν εφοπλιστική εταιρεία, θα λέγα εγώ. Έχει τσέμα ποράκια σαν τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, αλλά έχει τσέμα ούνες σαν την κυρία Κανέλη, η οποία ορίστε με τέσσερα φουγάρα εκεί. Μαούνες, τι μαούνες, σαν τάγκερ είναι. Τι βλέπω, τολμάς και αποκαλείς τάγκερ, βρες καταουνάκης λαϊκής της δημοσιογραφίας, τη Γιάννα την Κανέλη, τη δημοσιογράφο του ορθολογισμού και της ευγενικής γλωσσικής αντιπαράθεσης. Ναι, δεν σε ξέρουμε τώρα τι αξίζει. Ο Σάβας ο Ξηρός βίζαινε μέχρι τα δυο του τα χρόνια. Ελάτε τώρα. Σοβαρά. Περπατούσε, μιλούσε, έτρεχε, είχε βγάλει κάτι φοντάρες μέχρι εδώ κάτω και βίζαινε και από πάνω. Κυρίες και κύριοι, φοβερές αποκαλύψεις για τη ζωή και το έργο του νούμερο ένα τρομοκράτη στην Ελλάδα. Ο Σάβας ο Ξηρός, κυρίες και κύριοι, βίζαινε μέχρι τα δυο του χρόνια. Κλαίω. Κλαίω, λέει εγώ, ο Γιώργος Τράγκας. Ένας αληθινός άντρας κλαίει. Γιατί έχει στα γόνατά του αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο θύμα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Αυτό το μικρό αγόρι, ο Έκτορας, έχει ένα πρόβλημα. Μάνα και πατέρα τρομοκράτες, αγόρι μου. Και σαν να μην του φτάναν όλα αυτά, έχει και τη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση με τα ζώα που την καταδυναστεύουν και τα οποία τώρα έχουν πέσει επάνω σε αυτή την ψυχούλα και την ξεσκίζουνε τη σάρκα. Βαράτε ρε, βαράτε. Αντέχει ο μικρός Έκτορας, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί καμπτός έχει ψυχούλα. Είναι άνθρωπος, ρε γαμότο. Και όσο ζει ο Γιώργος Τράγκας, αυτό το παιδί δεν θα το χρησιμοποιήσει κανένας. Κανείς να του κάνει κακό, να ακούτε. Γιατί θα το προστατεύω εγώ και μόνο εγώ. Κανένας άλλος δεν θέλω να πειράξει τον Έκτορα. Αγόρι μου, θα ζήσουμε μαζί, θα φύγουμε για αλλού. Αυτό το τραβεστή της δημοσιογραφίας παίρνει τηλέφωνο εδώ και κάνει αυτά που κάνει. Το μόνιμο διακοσμητικό στα παράθυρα του Ευαγγελάτου τολμάει και αποκαλεί Βαποράκι το Τριανταφυλόπουλο των μεγάλων αποκαλύψεων. Σας παρακαλώ. Άσε Τριανταφυλόπουλε, ποιος είναι τώρα εσείς αυτός που λες για... Επειδή μας έδειξε αυτή τη φορά τον κόλο του Κορκολή σε βίντεο... Δείξτε τον κι εσείς, παρακαλώ.
αποκαλύψεις τώρα, τι να... Εγώ κάνω τις αποκαλύψεις από το καρφί τώρα. Σε αυτό δεν έχει αντίρρηση κανένας. Κάρφαρε, χαφιέ, ασφαλίτη, συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση έτσι. Άντρες, κάθετε εσείς, όπως εσείς τώρα. Εδώ μας έκανε να συγκαμίζουμε. Και δεν μου λες, ρε φιλαράκι, θα σε πείραζε να πάρουμε το παλικάρι που περιμένει? Όχι, αδερφέ, παρακαλώ. Α, πολύ ωραία. Ωπα, παιδιά, τι ζέστη έχει έξω, βράζω. Έλα, έλα, κλείσε, έχουμε το air condition. Πού πάμε, αδελφέ? Εδώ πιο κάτω, στο αστυνομικό τμήμα θέλω να μας. Στο αστυνομικό τμήμα, πάνω στο τώρα τα λέγαμε για αστυνομίες. Τι λέγατε για αστυνομία, ρε παιδιά? Ένα λέγαμε για τον Κουφοντίνα που ακόμα ψάχνουν να τον βρουν. Τι, ακόμα τον ψάχνουνε? Και με τα μυαλά που κουβαλάνε αυτοί, θα τον ψάχνουν πολλά χρόνια ακόμα. Α, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε? Έχεις καμία πληροφορία ότι πρόκειται να τον συλλάβουν τώρα σύντομα? Μπορεί να πάει να παραδοθεί και μόνος του άνθρωπος. Α, έτσι μπορεί να το πιάσουν. Αλλά παιδιά, μόνο έτσι. Ρε φίλε, τώρα που σε βλέπω από το καθρεφτάκι, εσύ του φέρνεις λίγο του Κουφοντίνα. Τι λέτε τώρα, κύριε, τον άνθρωπο, τι είναι αυτά που του λέτε, έτσι είναι ο Κουφοντίνας? Γιατί, ρε, ξέρω όλα, πώς είναι ο Κουφοντίνας δηλαδή? Ο Κουφοντίνας, κύριε, καταρχήν έχει πολύ περισσότερη φαλάκρα εδώ. Να, και δεύτερον, το ετούτο του είναι τελείως διαφορετικό. Πα, δεν νομίζω. Εγώ, και όσο περνάει η ώρα, αυτιστός μου φαίνεται, ρε. Τι λες, ρε, τώρα, είσαι με τα καλά σου, είναι αυτό τώρα το προφίλ, δες το προφίλ, γίνα λίγο άνθρωπο. Ρε, παιδιά, παιδιά, σας παρακαλώ, ησυχάσε. Εγώ είμαι, ο Κουφοντίνας είμαι. Ναι, Σάββας Ξηρός, χαίρο πολύ, έλα, ρε. Μη κορεύετε, κύριε, ορίστε, ορίστε, ταυτότητα και το γράφει, Δημήτρης Κουφοντίνας, κοιτάξτε. Τι λέει, ρε, αυτός είναι? Δημήτρης Κουφοντίνας γράφει ταυτότητα. Λοιπόν, φτάσαμε, να το αστυνομικό τμήμα, σταμάτα, εδώ θα κατέβω. Πάρε για το ταξί, δώσε μου την ταυτότητα. Εγώ λοιπόν πάω να παραδοθώ. Καλό καλοκαίρι, ε. Καλό καλοκαίρι. Λες. Μπα. Σιγά τώρα, Μίκο Τζαμάν Κουφοντίνας έπαιρνε ταξί για να πάει να παραδοθεί. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Πλάκα είχε. Πλάκα είχε σίγουρα. Μας έφτιαξε τη μέρα. Γεια σου, Κουφοντίνα! Γεια σου, Κουφοντίνα! Χιουμορτζής! Ήρθα να παραδοθώ. Λάθος μέρα διαλέξατε, κύριε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό τον Κουφοντίνα, ξέρετε. Και... Εγώ είμαι ο Κουφοντίνας και ήρθα να παραδοθώ, κύριε. Ωρε, Μίτσο, δεν σε γνώρισα, ρε. Μπιλ Άντεν εδώ. Σας παρακαλώ, κύριε, μην εμπέζετε την ελληνική αστυνομία εγώ τώρα. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε την ταυτότητά μου. Κουφοντίνας Δημήτρης, η φωτογραφία με εγώ είμαι, σας λέω. Σας παρακαλώ. Κουφοντίνας Δημήτρης. Μαθητής λυκείου, κύριε. Αν ήσασταν ο Κουφοντίνας, στο επάγγελμα θα έλεγε τρομοκράτης. Ορίστε. Μα κύριε, όταν την έβγαλα αυτή την ταυτότητα, ήμουν μαθητής λυκείου. Τι πράγματα είναι αυτά? Εντάξει, εντάξει. Χαλαρώστε, ηρεμήστε. Πάρτε το ασανσέρ, ανεβείτε στον έκτο όροφο, βρείτε το γραφείο του αρχηγού, του κυρίου Μπατσίδη, και πείτε τις βλακίες που λέτε και σε μένα. Πείτε σε αυτόν. Να ακούσουν και αυτοί από τα γραφεία τι ακούμε εμείς εδώ πέρα κάτω καθημερινά. Άντε, κύριε, αυτός τσιμπάει. Πείτε του ό,τι καταλαβαίνετε. Τι να πω τώρα, τι να πω. Ό,τι καταλαβαίνετε, σας λέω. Μη μασάτε καθόλου. Δεν είπαμε ότι θα είμαι εξώφυλλος στην αστυνομική επιθεώρηση αυτού του μήνα, γιατί δεν είμαι! Να σου πω... Σ' έσωσε η πόρτα, θα σου πω μετά τι να μου πεις. Παρακαλώ! Είναι αυτό τώρα. Είμαι ο Δημητρής ο Κουφοντίνας, ήρθα να παραδοθώ. Μη γέλας εσύ. Ρε τσογλάνη. Τσογλάνη. Ρε αλήτη. Αλήτη. Ρε κοπρόσκυλο. Μίλα, ρε. Με ποιον συνεννοήθηκες, ποιος έβαλε να μου κάνετε πάλι φάρσα? Είστε με τα καλά, σας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας και κάτω στην πύλη τα ίδια και εδώ τα ίδια. Να ορίστε, η ταυτότητά μου. Το γράφει κιόλας, ορίστε. Δημήτρης Κουφοντίνας, το γράφει. Δέστε σου. Δέστε τους, μου φτιάξαν και ταυτότητα. Βάλανε στο κόλπο και το τμήμα με τις ταυτότητες, θα τρελαθώ, θεέ μου. Γιατί δεν το κάνετε αυτό το πράγμα, ε? Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί να βγείτε έξω στον δρόμο να βρείτε αυτό το Κουφοντίνα που έχουμε γίνει ρεζίλοι? Εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας. Τι πρέπει να κάνω για να σου το αποδείξω? Είμαι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας από τη 17 Νοέμβρη. Ναι, 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 εντάξει. Λοιπόν, πάρ του αμέσως τα δακτυλικά αποτυπώματα όργανο και σύγκρινε τα με τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Δες μου, φτιάξαν και ταυτότητα. Βάλε εδώ το δάχτυλο στο μελάνι και σε αυτό το τετραγωνάκι. Τους αλήτες.
Αρχηγέ, ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας. Ποιος είναι? Καλά, βγες απ' έξω εσύ. Ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας είσαι. Τι σας λέω τόση ώρα, ρε παιδιά. Δεν μου λέτε, κύριε Κουφοντίνα, τώρα δηλαδή θα μας σκοτώσετε? Άντε ρε, βγες έξω και συλλάβετε με. Τίποτα δεν θα κάνω εγώ, ελάτε. Συλλάβετε με. Ναι, ναι, λοιπόν. Το λέει και στο εγχειρίδιό μας. Βέβαια. Ξάπλωσε εδώ πέρα στο τραπεζάκι, βάλε το στήθος στο τραπεζάκι, τα μάτια να κοιτάνε κάτω το έδαφος, τα πόδια να πατάνε στο έδαφος και τα χέρια στο σβέρκο. Έτσι δηλαδή. Ξάπλωσε. Εντάξει, είμαι έτσι. Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Όργανο. Ωραία. Πάνε τώρα και πέρασε του ψυχιοπαίδες σου. Εγώ θα πάω. Να πας εσύ, αρχηγέ, που είσαι και ο αρχηγός. Εγώ δεν είμαι ο ανώτερος. Εγώ δεν είμαι, δεν δίνω μια διαταγή. Αμέσως θα πας. Εσύ μπορεί να είσαι ωραίτερος, αλλά εγώ δεν πάω τώρα. Σιγά μην πεθάνω για να περάσω και να πέσει του Κουφοντίνα. Αυτός θέλει πυροβολισμό. Θα βρω το πιστόλι μου και θα σου δώσω μια μέσα στα φρύδια. Δεν πάρα με πυροβολής, δεν πάω σου λέω. Δεν πάει. Λοιπόν, στο λέω για τελευταία φορά σαν αρχηγός του τιμημένου σώματος. Θα πας έξω να του περάσεις τις χειροπέδες. Δεν πάω. Παιδιά, πιάστηκα. Ρίξε μου τις χειροπέδες, φορέσω μόνος μου. Άρε Κουφοντίνα, ωραία. Λοιπόν, πέτα του τις χειροπέδες. Έλα Κουφοντίνας. Έλα, πάρτες. Να, τις πέρασα, ορίστε. Ωραία, τις πέρασε. Πιάσαμε τον Κουφοντίνα, Πάει, θα γίνω ναύαρχος. Ελληνίδες, Έλληνες, ο νούμερο ένα καταζητούμενος, ο αρχιτρομοκράτης Δημήτριος Κουφοντίνας, είναι πλέον στα χέρια μας. Το συλλάβαμε. Ναι, το συλλάβαμε. Εδώ πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι κανείς μα κανείς δεν μας βοήθησε. Μόνοι μας, ολομόναχοι, εμείς οι Ελλάς τον πιάσαμε. Όπως πράξαμε και στην επίσης σε δύσκολη περίπτωση του Σάβα του Ξηρού. Εκείνο που έσκασε βόμβα στα χέρια του και εμείς τον πιάσαμε γιατί ξέραμε που ήταν και ούτω καθεξής. Κυρίες και κύριοι, τώρα πια μπορείτε άφοβα να κυκλοφορείτε στον δρόμο. Όσοι έχετε σωματοφύλακες, να τους απολύσετε. Όσοι έχετε αλεξίσφαιρα τζάμια, να βάλετε απλά. Και όσοι έχετε θωρακισμένα αυτοκίνητα, ήρθε ο καιρός να πάρετε κάμπριο. Εμείς είμαστε πλέον εδώ. Η δική σας η ελληνική αστυνομία είναι πλέον εδώ. Η Ελλάς που πιάνει τους πάντες είναι πλέον εδώ. Πες μου πάλι την ιστορία. Τρελαίνομαι να την ακούω. Λοιπόν, κύριε Σιμίτη, ξυπνάω κανονικά και έρχομαι στη βάρδιά μου. Εγώ ήμουν κάτω στο φυλάκιο, στην είσοδο. Κάθομαι και κοιτάω και ξαφνικά τι να δω. Στο απέναντι πεζοδρόμιο είναι ένας περίεργος τύπος. Τρίβω τα μάτια μου και λέω αυτός είναι. Τρέχω αμέσως απέναντι, τον τσακώνω από το λαιμό και τον φέρνω και τον παραδείω στον ανώτερό μου. Ήταν όντως ο Κουφοντίνας. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Έρε γλέντια. Θα σκάσει ο Χοντρούλης από το κακό του. Θα σκάσει. Θοδωρή μου σόπουλε. Μάλιστα κύριε Καραμαλή. Πες μου. Ό,τι θέλετε κύριε Καραμαλή. Πες μου πως είναι ψέματα. Πως δεν το πιάσανε. Πως δεν παραδόθηκε ο Κουφοντίνας, πες το μου. Μάλιστα κύριε Καραμαλή, ψέματα είναι. Να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν ένας ψεύτης σου λέει ότι είναι ψέματα, τότε είναι αλήθεια. Εδώ κυρίες και κύριοι, όλες αυτές τις ημέρες που τον έψαχνε η ελληνική αστυνομία, κρυβόταν ο αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας. Ορίστε, τα τσόφλια από τα φιστίκια που έτρωγε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ορίστε κυρίες και κύριοι, το περιτύλιγμα από τα πατατάκια που έτρωγε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Να τα κυρίες και κύριοι, τα περιτώματα του Δημήτρη Κουφοντίνα. Εύρημα που μας οδηγεί στο σίγουρο πλέον συμπέρασμα πως εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, έχεσε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Καλή δοκίμασε λίγο βερικοκάδα. Άσε με τη βερικοκάδα. Δεν θέλω, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Για ποιος σε πείραξε. Δεν σε πείραξε τη φίλη. Ποιος το έκανε αυτό, δεν το φέρνω το μάτια. Κορίτσια, ηρεμήστε. Είμαι χαλασμένη γιατί ήταν ανάγκη να πιάσουν τώρα αυτούς 17 Νοέμβρη. Πώς καλέ, ταλαιπωρούσε και το κράτος χρόνο. Έλα βρε κορίτσια τώρα, δηλαδή ξενέρωσα, τι φάτσες είναι αυτές. Α, σε αυτό έχει δίκιο, ναι. Καλέ, ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Καλέ, σου λέω, διαλύθηκε τελείως η εικόνα που είχα στο μυαλό μου για αυτούς. Έπαθα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εγώ καλέ, έκλεινα τα μάτια και σκεφτόμουν τους τρομοκράτες.
ψηλού. Αρένο πού με τα κορμιά χιτά. Αχ, μπράτσα. Αχ, μπράτσα. Σαν Σβατζενέγκερ, χτισμένη. Έτσι, όμορφη. Ξανθή. Ξανθή. Με λαλάζια. Μα με πηγούν αθεληματικά. Με τα του άσο όλο το κορμί έτσι μαντού. Αρένο πού, πολύ αρένο πού. Αρένο πού, σαν τον Μπελμοντόν. Να μυρίζουν βαρβατήλα. Βαρβατήλα, βαρβατήλα. Να περνάνε από δίπλα σου. Να του βλέπει τον δρόμο και να σου φεύγουν τα τσίσα από τον δρόμο. Τρομοκράτες, όνομα και πράγμα, πούντι! Σαν τους ξένους, όχι αυτοί οι Έλληνες οι δικοί μας. Με φαλάνκρα, με κυλίτσα και κάτι ονόματα. Ξηρός και ξηράδια, μην ξεράσω. Και τον άλλο ο κουφός. Εάσυχτη τώρα. Λέγε, τι κουφός το άλλο, τώρα. Τα επαγγέλματά τους τώρα. Ο ένας με λησοκόμο. Ο άλλος καθηγητή. Ο άλλος θα ξεράσω γεωγράφο. Άντε βρε πεταμένοι. Αντί να είστε αστροναύτες. Αστροναύτες. Έτσι, executive producer. Producer. Το άλλο import-export. Export. Export. Φαντάζομαι. Σε αυτή τη χώρα τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να γίνει. Τίποτα, όλα είναι ένα δράμα. Καλέ, ούτε όνειρα δεν σε αφήνει να κάνει σε αυτή τη χώρα. Στα διαλύει κατευθείαν. Στα δίνει μια τάγκαρα και τα διαλύει. Τάγκαρα, έτσι όπως το. Μπαμπάκα. Με αγοράκι μου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει παραγραφή αδικήματος. Ναι, να σου εξηγήσω εγώ. Η παραγραφή αδικήματος είναι μετά την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που έγινε το αδίκημα, παραγράφεται το αδίκημα, δηλαδή ακυρώνονται οι συνέπειες του αδικήματος. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, είναι κάτι σαν ημερομηνία λήξης. Ναι, ακριβώς αγόρι μου. Δηλαδή, αν κάποιος σκοτώσει τώρα κάποιον άλλον και μετά από μερικά χρόνια δεν θα τον κυνηγάει η αστυνομία, γιατί τελείωσε η ημερομηνία λήξης του φόνου. Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είστε εντελώς βλαμμένοι εσείς οι μεγάλοι. Εντελώς. Come on. Αμάν, τα καθάρματα. Καλή, δώσε να ρουφήξω λίγο κι εγώ. Τώρα δεν δίνω. Στο διάλο, σκασμένο. Να πάω. Κορίτσια, κορίτσια, φίλες μου. Τι καλέ, δεν με ακολούθησε κανείς. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Το βρήκες. Όχι, καλέ, το έκλεψα. Έκλεψες το πορτοφόλι μου, καλέ, τον ελίγησε, θα σε πάνε μέσα. Αυτό θέλω κι εγώ. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει πια, να με κλείσω πίσω από τα κάγκελα, να σωθώ, να αποκατασταθώ. Δεν είδατε τι έγινε με τη Σωτηροπούλου. Μόλις την κλείσανε στον κορυδαλό, ανακοίνωσε το γάμο της, αποκαταστάθηκε. Ω, καλή δίκιο, και εκείνη πιο καλά. Ρεντεβουδάκια πίσω από τα κάγκελα, ματιές με το και όχι μόνο αυτό, ξέρεις, σκέφτομαι, είναι και πολύ βολικό. Δηλαδή, κάνει σεξ και μετά το καθένα στο κελί του. Πολύ καλά, ούτε κορίτσια, να σου πω να μου. Κορίτσια, κορίτσια, θα το κάνω κι εγώ. Τι θα κλέψεις. Θα κλέψω. Θα το κάνεις. Θα το κάνω. Θα το κάνεις. Θα το κάνω. Θα το κάνω κι εγώ. Ωραία, θα σπάσω στα τρία. Τι στριμώκολα κελιά αυτά, ρε Σάβα. Σένα λέω ένα κουφό, Ντίνα. Ο δικηγόρος μου είναι ο κουφός. Μία ώρα χτυπάει και δεν απαντάει, ρε. 8 και 4 τον ρε Σάβα. Θα είσαι κάνα παράθυρο και θα λέει τη συζήτηση με κανένα Βαγγελάτο. Τα γνωστά τώρα. Και τι θα κάνω τώρα εγώ. Τίποτα δεν θα κάνω. Μια χαρά είναι. Τι κάνεις. Τι μια χαρά, ρε τρελός. Είσαι, αφού τους κάρφωσα όλους, όλα τα ομολόγησα. Ρε, θα αλλάξει την ομολογία σου, ρε. Σωστά. Έτσι. Δεν μου λες εσύ με την Κική τι θα κάνεις τελικά. Θα στο μπορέσει, Σάβα. Τι ρε. Είσαι ο πρώτος να ξέρεις. Τι αγόρι. Μια γυναίκα μου πέφτει, ρε. Θα την πάρω, θα την παντρευτώ. Έλα, ρε, πλάκα μου κάνεις. Το αποφάσισες. Πάρω την πίτσα. Άρα, μητσιά. Δεν σου έδωσα γυναίκα, αγόρι Μίτσο. Θησαυρό σου έδωσα. Μη κάνεις έτσι, ρε Σάβα, το ξέρω. Σάβα. Άντε, βρε Σαβούλη. Σε παρακαλώ, βρε άνθρωπε μου, αποφάσισε. Ποιος το έκανε τελικά. Ωχ, με έχεις πνίξει, ρε ανακριτή. Διάλο, ποιος το έκανε και ποιος το έκανε. Ο Κουφοντίνας το έκανε. Ο Κουφοντίνας το έκανε. Ο Κουφοντίνας. Αυτό, τέλος. Τι τέλος, τελειώσαμε. Ναι, τέλος, τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ. Παναγιά μου, μεγάλη χαρά σου, Παναγιά. Πείτε όμως να γυρίσω σπίτι μου στη γυναικούλα. Ασυχτήρα από το πέρα. Όπα, 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 μισό λεπτό. Τι έγινε πάλι. Άκυρο, άκυρο, λάθος, λάθος, λάθος. Τι λάθος, αγοράκι μου. Λάθος, δεν τα είπα καλά, λάθος.
Ποιος τον έκανε, ξέρεις τι ώρα που τα είπες. Εγώ που τ' άκουγα δηλαδή σαν ακροατής, ήταν περίφημα σαν να μου. Τώρα άλλαξα γνώμη όμως, λάθος, σκίσε την προηγούμενη κατάθεση, να σου πω την καινούργια. Να σκίσω την προηγούμενη κατάθεση. 500 σελίδες είναι αυτή η τελευταία κατάθεση. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί. Ορίστε, θα σκίσω. Λέγε ξανά από την αρχή, σ' ακούω. Λοιπόν. Αυτό που σου είπα πριν, ότι έκανε ο Κουφοντίνας, ναι. Τελικά το έκανε ο Παύλος ο Σερίφης. Ο Σερίφης, ναι, ναι. Τι είχαμε πει όμως ότι έκανε ο Κουφοντίνας, γιατί δεν το θυμάμαι. Έχεις πει τόσα πολλά πράγματα, ρε Σισάβα. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Δες λίγο στην προηγούμενη κατάθεση τι είχα πει ότι είχε κάνει ο Κουφοντίνας. Πού να δω, ρε τρελός είσαι. Εσύ δεν μου είπες πριν να τη σκίσω, να την πετάξω. Τι, την έσκησες? Βέβαια! Δεν έπρεπε, αφού μόνο ένα σημείο ήθελα να αλλάξω. Θα σε σκοτώσω! Θα σε λιώσω, αλήθει! Θα σε λιώσω! Ανοίξτε τα κελιά! Να βγουνε τα παιδιά! Ελευθερώστε τους αγωνιστές! Τις 17 Νοέμβρη! Τι λέτε τώρα, κύριε, δηλαδή είναι δυνατόν να ζητάτε την απελευθέρωση των μελών της 17 Νοέμβρη? Βέβαια, ρε! Τι βέβαια, κύριε, αντιλαμβάνεστε, τι ζητάτε? Όχι ακριβώς, αλλά αφού όλος ο κόσμος το ζητάει, ρε αδελφέ. Όλος ο κόσμος, ποιος άλλος δηλαδή ζητάει κάτι τέτοιο? Και ο Κότσος ο γνωστός, και ο Λάκης ο άγνωστος, και ο Μίλτος ο κουκουλοφόρος, ο Φόνης ο αναρχικός, ο Νόντας ο μολοτοκατασκευαστής, μέχρι και ο Μπάμπης ο Σουριάς φωνάζει για την απελευθέρωσή τους. Μα είναι δυνατόν να απελευθερώσουμε αυτούς που δολοφόνησαν τόσο κόσμο? Και. Ναι, ρε. Και! Τι εγκαίρε! Δηλαδή, αν τα μέλη της 17 Νοέμβρη δολοφονούσαν την μητέρα σας εκεί, θα λέγατε πάλι, κύριε! Τι πες, ρε Φιόγκο! Ποιος θα δολοφονούσε τη μάνα μου! Θάνατος όποιος σκοτώσει τη μάνα μου! Είδατε! Τι είδα πάλι! Είδατε πώς αντιδράσατε μόλις είπα για τη μητέρα σας! Είπατε θάνατος στις 17 Νοέμβρη! Όχι, αγόρι μου! Είπα θάνατος όποιος σκοτώσει τη μάνα μου! Τα παιδιά της 17 Νοέμβρη τόσα χρόνια δεν πειράξανε ποτέ τη μάνα μου, άρα! Άρα τι, κύριε? Άρα είναι ασόη! Ασόη! Λευτεριά στους ανθρώπους αγωνιστές της 17 Νοέμβρη! Ανοίξτε τα κελιά! Να βγουνε τα παιδιά! Τι μου λες, ρε αδελφέ, να σε ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Αυτή η Σωτηροπούλου η Κικίτσα, ναι, κατά τη γνώμη σου, έτσι, δεν έχει σχέση με την τρομοκρατία? Ξέρω, ρε αδελφέ, με έχει μπερδέψει λίγο αυτό το άντρα. Εγώ να δες πως μπερδεύτηκα. Βέβαια το σκέφτεσαι και λες, δύο άντρες είχε όλους και όλους στη ζωή της. Ναι. Και οι δύο τρομοκράτες. Δηλαδή τώρα πώς να το κάνουμε, δύο στους δύο τρομοκράτες. Μόνο το γεγονός αυτό προξενεί κάποιες υποψίες σχετικά με τον άνθρωπο. Βέβαια, τώρα με έβαλες φυτίλια, έχεις απόλυτο δίκιο. Και το καλό σκέφτομαι, ναι, και σε πληροφορώ ότι μόνο με τρομοκράτη θα μπορούσε να έχει σχέση αυτή. Τώρα γιατί το λες αυτό? Τι γιατί το λέω αυτό? Γιατί. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος, ρε εσύ, θα δεχτεί να την αγγίξει? Αν δηλαδή δεν είσαι εξοικειωμένος με ρουκέτες, με βόμβες, με τρομοκρατία, με τον κίνδυνο γενικότερα, τι να αγγίζεις τώρα αυτή τη γυναίκα που είναι σαν μολότοφ που δεν έσκασε ποτέ? Δεν το πιστεύω. Βρε Κικίτσα, σου λέω, έχω άλλες 5 τελετές να τελειώνω. Σε παρακαλώ. Εγώ σου είπα ότι είχα άλλες 5 παραλήψεις. Ορίστε, τελείωσα. Τι τραβάει, κακομοίρα. Ορίστε, λέγε. Λοιπόν, όπως μου είπες, απλά και διακριτικά, θα είσαι η πρώτη νύφη ζέβερα. Άσπρο τούλι, μαύρες κάθετες ρίγες, και έχω μια ιδέα για μετά για την τελετή καταπληκτική. Εδώ, ναι, στο κέντρο του κελιού, θα κάνω ένα άγαλμα από πάγο του Τζακεβάρα, έτσι όποιος. Oh. Και θα λιώνει αργά-αργά και θα δροσίζει τα πιωτά από κάτω. Πολύ ωραία. Καταπληκτική ιδέα. Ρε Σισάβα, σταμάτα να μασουράς, βρε αγόρι μου, εννοείται ότι κάνουμε απεργία πείνας. Λοιπόν, τελείωνε εσύ τώρα. Να δούμε εδώ οι μπουμπουνιέρες. Να διαλέξουμε. Α, καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Αυτή η δυναμητονιέρα είναι φοβερή. Και μάλιστα θέλω να μου τη σημειώσεις για τα βαφτίσια όμως. Για τα βαφτίσια. Ναι, για το ωραία, για τα βαφτίσια. Ναι, ωραία. Έχω κι άλλο. Αυτό πάει. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, χειροβοβιδονιέρες? Ναι, γιατί. Πολύ μπανάλ. Μπανάλ. Μπανάλ και πάρα πολύ μέταλ. Δεν μου αρέσει καλό. Ω Θεέ μου. Τι οβιδονιέρα είναι αυτή. Λυτή. Απέριτη, αγαπημένη, αυτή θέλω. Ναι, αυτή. Και τα προσκαλυστήρια τα μου κάνει καταπληκτικά με το αστέρι. Αχ, είναι φοβερά. Έτοιμα. Αλλά βρήκε εκεί. Τι βλακίες γράφει από το πίσω? Βλακίες αυτά που γράφει ο Αλέξανδρος! Ποτέ να μην το ξαναπείς αυτό! Το μόνο που σε ενδιαφέρει εσένα είναι να πάρεις τη λίστα που σου έδωσα και μέχρι αύριο το βράδυ όλα τα προσκλητήρια να φτάσουν στα χέρια όλων των τρομοκρατών σε όλο τον κόσμο! Αυτό. Προσκλητήριο γάμου,
του Τζος Μπούς Τζούνιον. Ξαναπαντρεύομαι χωρίς να το ξέρω. Τι γίνεται πίσω από την πλάτη μου. Κατλησιτέλεια και ευδαιμονία, ενωσή, προπέμπω ταύτο του προσκαλεστήριου, ψέματα. Δεν το πιστεύω. Τέτοιες κουτσάνες, τέτοιες αηδίες, μόνο ένας γράφει. Μόνο Αλέξανδρος ο Γιωτόπουλος. Για να δω παρακάτω. Η ιμπεριαλιστική βία, λέει την ένωση του Κουφοντίνα Δημήτριου και Σωτηροπούλου Αγγελική. Παντρεύονται τα παιδιά στη φυλακή Κορυδαλλού. Δεν το πιστεύω. Είναι φοβερά νέα αυτά. Στρατηγέ Οχάρα, εδώ ο Τζος Μπούς Τζούνιος. Πάρε ένα από τα καλά μας τα αντιαρματικά. Κάν το πακέτο, βάλ το ένα φιόγκο και στείλ το δώρο γάμου στον Κορυδαλλό στην Ελλάδα. Παντρεύει το Κουφοντίνας ο Δημήτρης και η Κικίτσα. Παρακαλώ, περάστε, περάστε! Μα κύριε Καθηγητά, τέτοια μέρα και μας πάτε. Κάνουμε εκπομπές, αγκλέτια, παντρεύτηκα! Κουβίνα, αγόρι μου, Σάββα, παιδί μου, έχω να σας κάνω μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση. Καθίστε, καθίστε! Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, θα είμαι ο μάνατζέρ σας και παραγωγός σας. Παραγωγός? Ναι, παραγωγός. Θα προβούμε στην παραγωγή δύο νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων. Το πρώτο θα είναι ένα καταπληκτικό reality show, το οποίο θα σπάσει κυριολεκτικά τα μηχανάκια της HB. Διότι κάθισα και σκέφτηκα, 24 ώρες το 24ωρο, σας παρακολουθούν κάμερες. Άρα έχουμε και λέμε, 25 κάμερες, 19 κρατούμενοι, 40 κελιά, 50 μονταζιέρες, 80 μικρόφωνα. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν ένα τρομακτικό reality show με εσάς πρωταγωνιστές, εμένα παρουσιαστή και τίτλο «Η Μάντρα». Καταπληκτικό, πω. Και το δεύτερο πρόγραμμα? Το δεύτερο πρόγραμμα μη σας στεναχωρεί καθόλου. Καταρχήν θα ξεκινήσει κάπου μέσα στην άνοιξη. Τότε δηλαδή που θα αρχίσουν και οι δίκες σας. Και για να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι, δεν δείχνει στην τηλεόραση καθημερινά το Καλημέρα Ζωή και το άλλο το σύριαλ που λέτε Η Λάμψη. Εμείς θα δείχνουμε καθημερινά το σύριαλ που λέγεται Η Δίκη. Κύριε Διευθυντά, σε ποιο κανάλι θα παίζονται? Ελάτε ρε παιδιά, σταματήστε, αστειεύεστε τώρα. Όλοι κράτα κάνουν ποιος θα πρωτοαγοράσει αυτά τα δύο προγράμματα. Σας λέω ότι όπου και να τα παίξουμε, θα τα οικονομήσουμε χοντρά, θα τα αρπάξουμε. Μόνο αυτό μας ενδιαφέρει, κύριε Διευθυντά, να τα αρπάξουμε. Εμείς στην αρχή κάναμε τους προστάτες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας και μαλακίες έχουμε κάνει, αφήστε τα καλύτερα. Δεν το είχαμε πιάσει το υπονοούμενο ότι μόνο τα φράγκα έχουν νόημα τη σήμερον ημέρα. Μετά που το πιάσαμε, αρχίσαμε τις ληστιούλες. Δηλαδή, είστε μέσα. Πλάκα κάνετε και διευθυντά. Σας είπα και πριν και διευθυντά. Μην κοιτάτε που ξεκινήσαμε την καριέρα μας λίγο στραβά στην αρχή. Τώρα είμαστε... Είμαστε businessman. Λοιπόν, κύριε διευθυντά. Μέσα! Έτσι, μπαμπάκα, κάθομαι και σκέφτομαι. Τόσα χρόνια δράσης αυτή 17 Νοέμβρη, τόση νεκρή, τελικά πέτυχε το στόχο της. Άλλαξε τίποτα στον κόσμο? Κοίταξε να δεις, αγόρι μου, το μόνο που σίγουρα άλλαξε, μια για πάντα όμως, είναι οι ζωές των οικογενειών των θυμάτων. Αυτών των ανθρώπων οι ζωές δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Ο Σαρδανάπαλος είναι αεξής. Γεια σας, σύντροφοι!
Ο Φόρμες έγινε. Ποιος να είναι παίρνεις η γιάφκα πλέον. Ποιος είναι να πεις. Ο Σιμένος. Τι θέλετε κύριε. Το έχουν παραξηγήσει λίγο. Έκλεισες την πόρτα πια. Ήτανε γαμπρός του Κώστα του Μητσοτάκη. Του Κώστα του Μητσοτάκη. Ο Παύλος ο Μπακογιάννης ήταν παντρεμένος με τον Βλαστάρι του Μητσοτάκη, με την Τουρούλα. Γελάει ο Βλάκας. Αλλά αυτά τα ταλαβέρια, αυτά τα σουξουμούξο με τον Έλα να τα κόψουμε αγόρι μου. Τι λες ρε Κουφοντινάκο, σοβαρά. Κουφοντινάκο. Μήπως ζήλ. Να φορέσω σήμερα επίσημη χλαμίδα για να κάνω δηλώσεις ή να ρίξω στους ώμους μου μια απλή κόκκινη μπέρτα. Έψαχνα να βρω τη μανδύα. Πρέπει να κοιτάξω. Τι γίνεται. Ένα, πάμε. Κύριε Κανάκη γελάει. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα φορέσω σήμερα το βράδυ. Να φορέσω έναν απλό χιστόνιο μανδύα, κάτι ένα πράγμα, ή να φορέσω κάτι άλλο, ή ένα μπουρντούζι, ή να βγω γυμνός. Να φορέσω μια επίσημη χλαμίδα, ή να ρίξω πάνω μου μια απλή κόκκινη μπέρτα. Μα θα έχει κολλήσει εντελώς το μυαλό. Δεν μπορείς να το κόψεις εκεί και να κάνουμε μανδύα. Κάτσε ρε πουλάρι, καθυπήστε με ίσως. Ένας καθυπήστε με. Σε αυτό δεν έχει αντίρρηση κανένας. Κάρφαρε, χαυκή, ασφαλίτη, συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών. Πάθετε όλοι! Καλά τραγούδα τώρα, εσείς ξέρουμε τώρα, μην... Πάντως, κύριε Κανάκη, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω με τον Κακαονάκη. Είναι η πρώτη φορά που είμαι τόσο πολύ εκτός... Λοιπόν, σας ξέρουμε όλους, εντάξει, τώρα αφήστε να μιλήσω με τον κύριο Κανάκη τώρα. Εκλείστε το αμαλό. Κακαονάκη, αν δεν θέλετε, κλείστε το αμαλό. Εντάξει, να μιλήσετε με κανέναν άλλο, ναι. Μισό λεπτό. Μιλάζε, Κανάκη. Τέλος πάντων, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, άμα είναι να μιλάω με τους άλλους, δεν θέλω, θα το κλείσω, ε. Θα σηκωθώ να φύγω, θα θέλω να πάρω και το καρδίστο. Θα το πάρει με τη Στάι, που είναι η κυρία. Άσε τριανταφυλόπουλο, γιατί έχω πολλά για σένα, δεν θα πω τις ονόματα, ε. Εντάξει, κύριε Καλαούλα. Άσε καλένι, εντάξει. Τι όριστη απειλή ήταν αυτή, ρε μου. Έχω ονόματα. Θα πω και ονόματα. Θα πω και ονόματα. Ναι, λέει τέτοια, ναι. Ράμις Παντελής Γιώργος, ρε. Αδελφέ, να πάρουμε το παλικάρι, να μην κάθεται να περιμένεις το λιοπύρι. Βέβαια, ρε φλαράκια, εστίαδεσαι. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Να, τέλα, ρε. Ποιος είσαι ο Κουφοντίνας? Ναι, ναι, για να παραδεχθώ ρε παιδιά, γίνεται. Άντε πες. Θα την παντρευτώ ρε. Έλα ρε εσύ, Μητσοπλάκα μου κάνεις. Θα την πάρω βερτίγκη κίτσα, αφού ξέρεις την αγαπάω. Άρε Μητσάρα. Τι ρε. Θα το λαθώ μόνο. Δεν σου έδωσα γυναίκα ρε εσύ. Τι μου έδωσες μάκα. Είσαι σίγουρος. Την έβαλα στη ράμπα, την κοίταξα μια φορά, αλλά σαν γυναίκα μου φάνηκε από κάτω. Τι σου δώσα γυναίκα. Τι μου δώσα γυναίκα. Τι σαύρο σου δώσα. Μια γυναίκα μου πέφτει. Θα την πάρω, θα την παντρευτώ. Σοβαρά μιλάς εσύ. Ναι, θα την πάρω. Δεν μπορώ. Είναι πολύ κρίσιμη στιγμή. Ωρε, θα σπάσω στα τρία. Τι στρίμωγμα ένα. Τι γίνεται ρε γαμώτο, δεν απαντάει ο δικηγόρος μου. Γιατί? Δεν ξέρω εγώ, εσύ να μου απαντήσω ρε, γιατί. Γιατί ρε παιδί μου. Εσύ που το λες αυτό. Έλα ρε πλάκα μου, το πήρες απόφαση να την παντρευτείς. Θα πάρω το κικάκι. Άρε Μητσάρα, δεν σου έδωσα γυναίκα εγώ ρε. Δύο, ένα, και σπάσει.
Συγγνώμη, Κάγκελα. Πόσοι έχει τηλεόραση καθημερινά το Καλημέρα Ζωή ή τη Λάμψη, έτσι και εμείς θα δείχνουμε καθημερινά την Δίκη. Το δεύτερο πρόγραμμα που σας έλεγα λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε πιο χαλαρά. Πώς παίζεις την τηλεόραση καθημερινά το Καλημέρα Ζωή ή η Λάμψη, έτσι και εμείς θα παίζουμε η Δίκη. Αυτό το δεύτερο πρόγραμμα μη σας ανησυχεί καθόλου. Το έχω. Θα δείχνουμε καθημερινά το σύριαλ που λέγεται «Η Δίκη». Αστειεύεστε. Όλοι κράτακα. Τι λέω. Ακούτε, ακούτε τι λέω. Σταματήστε, σταματήστε κύριε δύο. Καλέ, όπου κάτω κράτακα βγάλω. Εμείς θα κάνουμε ένα σύριαλ το οποίο πηγαίνει θα ονομάζεται «Η Δίκη».